Δεν έκανα αναφορές σε αυτά που είπαμε, θα ήθελα να σας δείξω μερικές εικόνες. Είναι καλό να κάθεστε. Μπορείτε να καθίσετε σε αυτές τις. Το εννοώ με την άλλη έννοια. Άρα εδώ βλέπετε εικόνες στο ριζοκάρπαστο, όπου πήγαμε στις 27 Οκτωβρίου 2014. Αρχίζω με αυτές τις εικόνες, μια που έγινε αυτό το αφιέρωμα, για να καταλάβετε ότι και βέβαια μας συγκινήσατε και μ' άρεσε ότι δεν κάνατε απλώς μια αντιγραφή, ότι υπάρχει κάτι που είναι και δικό σας, γιατί μερικές φορές όταν κάνουμε ακριβώς το ίδιο από μια παράδοση, πολύ συχνά την εκφυλίζουμε. Και εντάξει, εγώ δεν περιμένω, ας πούμε, να σας δω με κουστούμια θετικών. Και μ' άρεσε η εισαγωγή του πιάνου, είναι ένα θέμα εκείνη την εποχή. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα θυμόμαστε ένα κείμενο του 17ου. Για όσους πιστεύουν ότι όλοι οι Έλληνες έχουν γίνει ραγιάδες και δεν θυμούνται καν το παρελθόν τους, που τους έρχεται κάπου αυτό, αυτά τα παιδιά αυτό που έκαναν, θέλω δεν θέλω, μέσω των δασκάλων, έριξαν μια ωραία σφαλιάρα στο διαδεδιασμό. Θέλετε λοιπόν να, μια που είμαστε εσείς οι σφαλιάρες. Εδώ κάνουμε μάθημα στα παιδιά, στο ριζοκάρπασο. Άμα είναι πού είναι ο τεχνικός που κάνει, για κλείσε λίγο για αυτές τις εικόνες που βλέπουν καλά. Είχαμε πάει με τον παπά, αυτός ο παπάς είναι από το Μεσολόγγι και δεν είχε πάει ποτέ στα κατεχόμενα. Εδώ μας βλέπετε στα κατεχόμενα να λειτουργούμε στην εκκλησία και να βλέπουμε διάφορα στοιχεία σε ποια κατάσταση είναι. Εδώ είμαστε στον Σαββί, στην Αγία Τριάδα. Ξέρεις ότι πρόσφατα βρήκαν τον καλοκαίρι τον γιο του και τον έθαψαν, ήταν αγνοούμενος. Θα δεις ότι θα βρεθούμε σε λίγο εκεί. Κάναμε τρισάγιο με τον παπά και με τον πατέρα. Και πρέπει να καταλάβετε ότι αυτός ο πατέρας που είναι πάνω στον τάφο του γιού του, ο γιος του ήταν αγνοούμενος 40 χρόνια. Άρα, ενώ βλέπετε τον τάφο που θα έπρεπε να ήταν ένας 60χρονος, είναι 20χρονος. Και έχει σημασία μερικά πράγματα που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο παπάς στην αρχή νόμιζε ότι δεν πρέπει να πάμε και τελικά ήρθε μαζί μας. Εδώ είμαστε στην Αμόχωστο, με μερικά διακριτικά στοιχεία. Πάντα διακριτικοί είμαστε. Είμαστε στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και βέβαια, για όσους δεν ξέρουν, είμαστε βέβαια στα κατεχόμενα, όλες τις φωτογραφίες που βλέπετε, οι οποίες είναι απόλυτα φυσιολογικές όταν μας ξέρετε και λίγο διαφορετικές όταν δεν μας ξέρετε. Αλλά η Ελλήνη μας ξέρει 10 χρόνια, δεν θα συγκινηθείς εσύ. Αντέχει, αντέχει. Εδώ είμαστε στην πύλη της θάλασσας. Είναι από τα πιο υποτίθεται τουριστικά μέρη και περνάει πάρα πολύ κόσμο και όχι απαραίτητα μόνο του ελληνισμού. Η ομάδα νομίζω ότι βλέπετε την χαρά της και σιγά σιγά θα περάσουμε στα πιο σκληρά, γιατί κάνουμε και πιο βυζαντινά. Άρα εδώ είμαστε στα τείχη. Ανάμεσα στα τείχη θα σας υπενθυμίζω ότι η πολιορκία του 1570-1571, η μεγάλη αντίσταση της Αμοχώς, εδώ είμαστε στον αυτοκινητόδρομο και Ερήμια Λευκοσία. Αυτό γίνεται με προσπέραση. Μέσα στη Μεσαωρία είμαστε. Άρα αυτά γίνονται αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Και θέλουμε να σας δείξουμε αυτές τις φωτογραφίες, γιατί είναι εκεί που δεν πιστεύουν ότι αλλάζουν τα πράγματα, γιατί απλώς δεν το έχουν σκεφτεί. Στην Παναγία Θερμιώτισσα, είμαστε πολύ κοντά στην Κερίνια, τα λέω όχι για τους Κύπριους, τα ξέρετε καλά, αλλά για τους Ελλαδίτες, βλέπετε η αποκατάσταση, αλλά όχι για τους τάφους. Και είναι φωτογραφίες. Πολλά από τα μέλη της ομάδας βρίσκονται εδώ, ανάμεσά σας. Μάλιστα, ο Παντελής βγάζει ακόμα φωτογραφίες, το έχετε αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να φανταστείτε
Βυζαντινότητα και τα κατεχόμενα στην Κελίνια. Άρα για όσους έχουν έλλειψη φαντασίας, τουλάχιστον να μπορούν να έχουν τη ματιά. Πέρα πάεις. Εσύ φταίς, μου έκανες τα αφιερώματα με ρωτόκριτο. Τα είχα αρχίσει κανονικά. Στον Πέρα Βάης, το θέμα της σημαίας είναι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά είναι υπαρκτό. Το Πέρα Βάης είναι αδιήτερα πέρι, είναι το μοναστήρι της Ειρήνης και βέβαια ήδη από πώς είναι η δομή του βλέπετε πόσο πανέμορφο είναι. Εδώ δεν βλέπετε μία διαφήμιση αυτό το αυτοκίνητο, απλώς σας υπενθυμίζω ότι κάτι που θα μπορούσε να ήταν αδιανόητο να είμαστε στα κατεχόμενα στην κεντρική άξονα, στην κεντρική είσοδο και με αυτά τα διακοσμητικά, μπορεί μερικοί από εσάς να μην το πίστευαν ότι γίνεται. Είμαστε στην Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Βλέπετε, αυτά που σας έλεγε η Ελένη είναι σωστά, συνεχίζουμε να βάζουμε φωτογραφίες και να καταγράφουμε σε ποια κατάσταση είναι τα πράγματα. Απλώς να θυμάστε ότι δεν αρκεί η καταγραφή, πρέπει σε κάποια φάση να περάσουμε σε άλλο στάδιο και αυτό έχει αρχίσει. Θα δούμε μετά πώς συνδέεται με το θέμα της ΑΟΣ και δεν είναι το σχολείο. Το σχολείο όπως είναι τώρα, τώρα είμαστε μέσα στην αίθουσα του σχολείου. Τους ανθρώπους που βλέπετε είναι και Κύπριοι και Ελλαδίτες μαζί. Θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαμε να μπούμε σε ένα σχολείο με αυτόν τον τρόπο. Τελικά γίνεται. Άρα συνεχίζουμε αυτές τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι μερικοί αναγνωρίζουν, εδώ είναι μοναστήρι, πολύ σημαντικό στα κατεχόμενα, θα το δείτε στη συνέχεια. Τώρα δεν θέλω να τα πω όλα για να καταλάβετε. Άλλο να πας στο μοναστήρι ως τουρίστας, άλλο να πας στο μοναστήρι και να γίνει δοξολογία, και άλλο να ανάψεις κεριά εκεί που δεν υπάρχουν. Άρα ο καθένας έχει τον ρόλο του. Εδώ είναι άλλο τύπο ηγεσία, είναι των Μαρονιτών που έκτισαν το 2008. Τέλος πάντων, προσπάθησαν να την καταστρέψουν κι αυτοί. Αλλά τελικά έγινε μια ανακαίνιση, πιο διακριτική. Εδώ είμαστε σε εκκλησία. Για όσους δεν ξέρουν, όταν βλέπετε οι δικές μας εκκλησίες, οι οποίες έχουν όλα τα κάγκελα βαμμένα και τις πόρτες με πράσινο, είναι ότι έχουν γίνει τζαμιά. Άρα, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρούμε ότι είναι ακόμα πιο απαραίτητο να βρεθούμε εκεί. Είμαστε τώρα στην άκρη του Κορμακίτη, όπου αποφασίσαμε ότι θα πάμε με τα πόδια στο νησί, όπως το βλέπετε σε αυτές τις φωτογραφίες, για να φανεί ο Δικέπολος και από αυτήν την πλευρά. Δεν ήταν ακριβώς εντελώς εύκολο, αλλά τέλος πάντων, όταν έχεις ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν, όλα αυτά γίνονται. Σας δίνω αυτές τις φωτογραφίες, βέβαια πιο πολύ προς τιμή της Ελένης, υπάρχουν κι άλλοι εδώ που καταλαβαίνουν τι γίνεται, για να καταλάβετε ότι όταν δεν πιστεύετε σε ένα πράγμα, ακόμα και όταν γίνεται, παραμένει απίστευτο. Και αυτό που λέγαμε και με τον Παπά, εμείς μεταξύ μας τον λέμε Παπά Φλέσσα, θα καταλάβετε σε αυτόν τον λόγο, έλεγε ότι εκεί οι παπάδες έχουν ένα μεγάλο ρόλο, γιατί δίνουν το παράδειγμα. Και όταν βλέπετε ανθρώπους να βλέπουν έναν παπά να λειτουργεί κανονικά σε μια εκκλησία ενώ υπάρχουν κατεχόμενα, τότε του δίνει θάρρος και έρχονται και άλλοι για να επισκευάσουν, για να διορθώσουν και να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα, διότι πολύ απλά ανήκουν στον ελληνισμό. Και νομίζω ότι βλέπετε από τις φωτογραφίες, εδώ είναι κάπως διαφορετικό, να σας το δείχνω γι' αυτό, γιατί στο αεροδρόμιο τώρα, το κλασικό αεροδρόμιο, θα δείτε ότι έχουν κάνει μια αναπαράσταση από ένα κομμάτι του αεροδρομίου της Λευκοσίας. Το έχεις δει πρόσφατα. Αυτό είναι πρόσφατο. Αυτό ήταν ακριβώς όπως ήταν το 1968. Αυτό ήθελα να σας δείξω σε αρχική μορφή.
και σε τοπικό επίπεδο. Θέλω απλώς να καταλάβω ότι η αναφορά που έκανε η Ελένη είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τους εγκλωβισμένους. Και να θυμάστε το εξής. Αγνοούμενοι που δεν έχουν ονόματα είναι άγνωστοι. Εγκλωβισμένοι που δεν έχουν ονόματα είναι αγνοούμενοι. Όταν πηγαίνουμε και βλέπουμε την Ελένη, τον Ιωσήφ, τον Σαββή, είναι ονόματα, είναι άνθρωποι δικοί μας, δεν είναι απλώς κάτι το αφαιρετικό. Επειδή έχουμε εδώ και τον πόντιό μου, ξέρεις, όταν λέμε 353.000 θύματα, πολλοί από αυτούς που δεν έχουν ιδέα λένε απλώς θύματα. Ενώ εσύ μπορείς να πεις αρκετά ονόματα. Όταν έχω τον φίλο μου τον Αρμένη, όταν λέμε 1,5 εκατομμύριο, πολύ συχνά είναι κάπως αφαιρετικό. Ενώ όταν είναι της οικογένειάς σου, το χωριό σου, της περιοχής σου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το μάθα καθώς όρθιος, έχει και εδώ μια θέση. Έλα. Το Θωμάς είναι από τα παλιά μας χρόνια. Είναι βετεράνος, ελπίζω να μην σουτάρει την κάμερα. Για το ψιλοκρεμαστό. Είναι μαθηματικός αλλά θεωρητικός, και όχι τον εφαρμοσμένο. Κατά συνέπεια μπορεί να το κάνει και αυτό. Γυμνάσιο στο Ριζοκάρπαστο, εδώ ήταν μάλιστα το δημοτικό, πήγαμε να τους κάνουμε σκάκι. Νομίζω ότι η Αρμενία θα καταλάβει ακριβώς που το πάμε. Το να κάνεις μάθημα σκάκι στο Ριζοκάρπαστο στα κατεχόμενα με τον παπά, αλλά και με δύο Τούρκους επιθεωρητές, οι οποίοι έλεγχαν τι λέμε στο μάθημα, και έχει ενδιαφέρον το πώς μπορείς να ελέγξεις τον ιερό να κάνει μάθημα στα ελληνικά όταν δεν ξέρεις ελληνικά. Τέλος πάντων, εγώ πάνω σου εξήγησα στα παιδιά ότι στο σκάκι όλη η ιδέα είναι να προστατεύουμε τον βασιλιά μας, ο οποίος έχει ένα σταυρό. Εντελώς τυχαία, όλα τα παιδιά κατάλαβαν ακριβώς τι εννοούμε. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι άμα τα βάλετε όλα αυτά μαζί και τους ανθρώπους, όπως είναι και η Ελένη, ο Σύλλογος των Κυπρίων στην Ξάνθη, μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν είναι συντονισμένοι, όταν είναι και εδώ οι Θρακιώτες που έχουν, ας πούμε, και αυτή την ιδέα να γνωρίζουν τον ερωτόκριτο, μερικές φορές δεν καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι είναι ακριβώς ο ερωτόκριτος σε σχέση με αυτά τα δεδομένα. Γιατί μιλάμε για ένα έργο που γράφτηκε πριν το 1669, πριν το 1648, είχαμε στο Ηράκλειο 21 χρόνια από διορκίες. Όταν θα γίνει η κατάληψη, η οποία είναι ακριβώς ο ανάλογο της αμοχώς του 1570-71, η οποία θα προκαλέσει την ευνοχή αναφάκτου, και θα σταματήσει εντελώς την ύπαρξη της οδονής αυτοκρατορίας πάνω στη θάλασσα, τότε θα καταλάβετε ότι μερικά πράγματα συνδέονται. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρετε ότι η Ελληνική Επανάσταση άρχισε από την Πελοπόννησο. Στην πραγματικότητα έγινε δύο φορές. Η πρώτη φορά έγινε από τον Μοροζίνη, όχι ως επανάσταση, ως απελευθέρωση, και ήταν αυτός που ήταν ο διοικητής του Χάντακα. Άμα κοιτάξετε τον ερωτόκριτο από κοντά, πότε μιλάμε για ερωτόκριτο. Το Σάββατο. Το Σάββατο θα μιλήσουμε τον ερωτόκριτο από το Σύλλογο Κρητών. Θέλω απλώς να σας πω το εξής. Όταν θα ξαναδιαβάσετε τον ερωτόκριτο, γιατί αυτά που επιλέξατε είναι συνήθως από το πρώτο άσμα, που έχει 2.216 στίχους, το δεύτερο άσμα που είναι πιο πολεμικό και αφορά το κοταλοκτύπημα, θα δείτε ότι υπάρχουν αθλητές και υπότες που την ώρα του κονταρακτυπήματος πέφτουν κάτω. Η κωδικοποίηση που έχει γίνει με αυτό το κείμενο μας δείχνει τις σχέσεις που είχαν τότε. Όσο πιο σκληρά πέφτουν, τόσο πιο εχθροί ήταν της ενετοκριτικής εποχής. Και θα δείτε ότι στο ίδιο κείμενο θα έχετε βέβαια τον πρίγκιπα του Βυζαντίου. Ενώ είμαστε στην Κρήτη, θα έχετε τον Χαρίδημο τον Κρητικό, αλλά θα έχετε και άλλους.
Και όταν θα μιλήσουν για κάποιον που δεν είναι καλεσμένος στο καταλαβτύπημα, αλλά που θα εισβάλλει, και επιλέγω τη λέξη βία, γιατί θα κατηγορήσει τον κριτικό ότι έχει το σπαθί το δικό του και θα γίνει μια μονομαχία έως το τέλος, είναι ο Καραμανίδης. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να θυμόμαστε ότι υπάρχουν κύματα από το 17ο αιώνα, βέβαια έχουν και πιο παλιά που είναι κοντά από εμάς, με την Ιγυνία Κρήτα, έχουν μαζί αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω, βέβαια έχω αρχίσει ήδη, με το θέμα της Κύπρου και των δεδομένων, αν θέλετε, που σας αφορούν αυτή την περίοδο, αλλά στην πραγματικότητα με την Ελένη μας αφορούν εδώ και χρόνια. Αλλά θέλει δεν θέλει η Ελένη, υπάρχουν και άλλοι, βλέπω και τον Γιώργο που είναι δίπλα στον Μιλώνα. Υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη. Γιατί κανονικά η Ελένη είναι από την Κύπρο και είναι δύσκολο ακόμα και όταν ακούει έναν φίλο της από την Ελλάδα να της λέει ότι πρέπει να αντέξεις ακόμα και αν πέρασαν 40 χρόνια κατοχής. 40 χρόνια κατοχής δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι πολλά για έναν άνθρωπο, δεν είναι πολλά για έναν λαό. Άρα εμείς καταφέραμε ως λαός να βάλουμε σε παρένθεση 400 χρόνια. Δεν είναι σε 40 χρόνια που θα κολλήσουμε. Και εδώ αυτό που θέλω να δείτε είναι το εξής, εφόσον αναφέρθεις στο τι γινόταν πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια άνθρωποι σαν την Ελένη πάλευαν για να μην περάσει το σχέδιο ΑΝΑ και πολλοί, όχι βέβαια από αυτούς που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, γιατί εσείς ήσασταν όλοι του όχι, αλλά θα δικαιωθείτε, εφόσον δεν σας είχε επηρεάσει κανένα και εφόσον το είχατε διαβάσει. Ξέρετε λοιπόν μετά από 10 χρόνια ότι υπάρχουν σωστές επιλογές στη ζωή και λανθασμένες. Αυτό που λέω συχνά στους μαθητές μου είναι ότι όταν αγωνίζεστε και παλεύετε για έναν αγώνα, να θυμάστε το πιο σημαντικό είναι ότι μετά από μερικά χρόνια να μην τρέπεστε για αυτό που κάνετε. Οι Αρμένοι που παλεύουν την αναγνώριση δεν τρέπονται. Οι Πόντιοι που παλεύουν την αναγνώριση δεν τρέπονται. Οι Κύπροι που παλεύουν την απελευθέρωση δεν τρέπονται. Το θέμα είναι ότι άλλοι τρέπονται. Το θέμα, για να είμαι ευαίσθητος, είναι όταν τους επιλέγουμε. Γιατί αυτοί ντρέπονται για λίγο χρονικό διάστημα και μετά σου λέει θα το ξεχάσω. Με την Ελένη ανήκουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξεχνάμε. Άρα, άμα σκεφτείτε ότι η Κύπρος έχει εγκλωβισμένους, αγνοούμενους, πρόσφυγες, κατεχόμενα και πριν 10 χρόνια αποφάσισε να κάνει τη θέσπιση της ΑΟΣ, αποφάσισε να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης το 2003 με την Αίγυπτο, το 2007 με τον Λίβανο, το 2010 με το Ισραήλ, να αρχίσει την εξόρυξη φυσικού αερίου, ουσιαστικά την γεώτρηση 1η Οκτωβρίου 2011, να ανακαλύψει φυσικό αέριο στο κοίτασμα Αφροδίτη και όλα αυτά να γίνονται πάνω σε αυτά τα 13 οικόπεδα, ενώ η Τουρκία από το 1977 δεν θέλει καν να υπάρχει ΑΟΣ. Και ποτέ στη Μεσόγειο. Και ρωτάω τώρα τους Ελλαδίτες αν αυτό δεν είναι παράδειγμα αντίστασης. Το πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο είναι το εξής. Έχουν επιβεβαιωθεί όλοι πάνω στην πράσινη γραμμή. Είναι μερικοί που έχουν επικεντρωθεί από τη μια πλευρά, άλλοι από την άλλη, οι άλλοι δεν πάνε από την άλλη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα αλλάζουν. Άρα όταν βγήκαν τα οικόπεδα, αυτή η μουσική θα την έχουμε συνεχώς ή θα την έχουμε, είναι χαλή. Δεν είναι το μουσικό σχολείο αυτή η μουσική. Όχι, δεν γίνεται παράδειγμα.
Άρα, για να μην νομίζετε ότι δεν παρατηρούμε. Θέλω λοιπόν να σας δείξω το εξής. Όταν η Κύπρος αποβάλλει τα 13 οικόπεδα του 2007, οι περισσότεροι από εσάς δεν το πήρατε καν μπρέφο. Ναι. Δεν είναι παπά. Δεν το πήραν μπρέφο. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Γιατί τώρα κάνουν δίθεν όλοι ότι ασχολούνται με το Κυπριακό, επειδή βγήκε ένα σεισμικό. Στην πραγματικότητα ασχολείστε με τις ειδήσεις. Το σεισμικό έχει στήτωμα. Θα το εξηγήσω βέβαια, θα το πω μόνο έτσι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Τότε, το 2004, ακόμα και οι δικοί μας εδώ, εξηγούσαν στους δικούς μας εδώ ότι δεν έχει φυσικό αέριο, ότι δεν έχει πετρέλαιο, ότι δεν πρέπει να κάνει οικόπεδο, ότι δεν υπάρχει λόγος να απορρίψουμε το σχέδιο ΑΝΑ, ότι είναι πάρα πολύ καλό και μάλιστα, αυτό ήταν το κερασάκι, αυτό το κερασάκι μπορεί να σας βοηθήσει όμως, κάθε φορά που το ακούτε, να ανάβει κόκκινο το καμπανάκι σας. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Γιατί άμα δεν πούμε ναι στο σχέδιο ΑΝΑ, μετά η Κύπρος δεν θα υπάρχει. Το πιο απίστευτο είναι ότι οι μερικοί από αυτούς δεν ντρέπονται να εμφανιστούν τώρα, μετά από 10 χρόνια. Δεν εμφανίζονται ποτέ κοντά, ειδικά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Σας το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβετε, το φυσικό αέριο ήταν κοντά στην Κύπρο εδώ και εκατομμύρια χρόνια, ενώ προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν ότι το 2004 εξαφανίστηκε. Γιατί τότε ήταν φούσκες που το έλεγαν έτσι. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον γιατί αν τότε ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε υποκύψει, τα βλέπετε τα οικόπεδα 8, 9, 12, αυτά θα άνοικαν τουλάχιστον και ένα κομμάτι από τα άλλα στην Αγγλικία όμως. Άρα όσοι από εσάς θεωρούν ότι αυτή την περίοδο η Κύπρος έχει προβλήματα, είναι γελοί. Βέβαια το γελίο δεν σκοτώνει, αλλά πρέπει να θεωρηθούν το εξής. Αν η Κύπρος δεν έχει κάνει θέσπιση της ΑΟΣ και οριοθέτηση, κανένας από εσάς που λέτε ότι αγαπάτε τους Κύπριους και ασχολείστε με το Κυπριακό, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με ένα σεισμικό που θα ήταν στα διεθνή χωρικά ύδατα. Γιατί πολύ απλά δεν θα είχαμε καν το δικαίωμα να κάνουμε κάποια παρατήρηση. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον ότι το ενδιαφέρον σας, ακόμα και αν είναι τοπικό, σε πρώτο χρόνο, προέρχεται από μία πράξη που έγινε πριν 10 χρόνια. Και όταν λοιπόν ο Τάσος μας άφησε και μας άφησε ένα κράτος και όχι μία κοινότητα, τώρα έχουμε το δικαίωμα να έχουμε απαιτήσεις. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο είναι πραγματικά απίστευτο, γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου στις διαπραγματεύσεις που η Κύπρος παίρνει την απόφαση να πει «Εγώ σταματάω τις διαπραγματεύσεις, όσο είσαι μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ». Αυτό ήταν αδιανόητο, όχι πριν μια δεκαετία, ουσιαστικά πριν μερικούς μήνες. Για ποιο λόγο, είχαμε συνηθίσει να κάνουμε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και όποτε ήθελε ξαφνικά τη σταματούσε. Και όποτε ήθελε ξαφνικά τη συνέχισε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα κοινοτικά, ενώ ουσιαστικά είναι εθνικά. Άρα, όταν έγινε αυτή η διαδικασία, κανένας δεν το πίστευε. Και για να είμαστε ειλικρινείς και να μην σας βάλω να σηκώσετε το χέρι και μετά να μην υπενθυμίσουμε ότι χάρη σε συλλόγους, σαν τους συλλόγους των Κυπρίων εδώ, των Ποντίων, των Αρμενίων, μερικά πράγματα δεν θα τα γνωρίζαμε καθόλου, γιατί θέλω να σας πω το εξής. Ποιος από εσάς είχε ακούσει για την ΑΟΣ το 2003, το 4, το 7, το 10. Στην πραγματικότητα ακούσατε για την ΑΟΣ από το 12 και μετά. Και ποιο είναι το πιο απίστευτο. Η ΑΟΣ υπάρχει από το 1982. Μ' αρέσει κάθε φορά που υπάρχει ακόμα και φίλος και φίλοι που λένε φέραμε τον Λιγερό για να μας μιλήσει για ένα επίκαιρο θέμα.
Και το επίκαιρο θέμα έχει 40 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, στην πραγματικότητα αυτό έχει φουσκώσει, αυτά μέσα στα 40 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς όμως έγινε μια καινοτομία το 2003, η Κύπρος αποφάσισε να πει ότι τελικά εγώ θα κάνω οριοθέτηση. Έχει πάλι ενδιαφέρον ότι η πρώτη οριοθέτηση έγινε με την Αίγυπτο. Α, ξέχασα να μιλήσω για αυτούς που το παίζουν και τα είδε στα εθνικά. Όταν βγήκαν τα οικόπεδα, είπαν ναι, αλλά δεν βγάλα τα οικόπεδα από πάνω. Έχει πολύ πλάκα, γιατί σε όλη την ιστορία της Κύπρου δεν είχαν βγει ποτέ οικόπεδα. Βγάζεις 13 που είναι μια καινοτομία και έχεις άνθρωπους που θέλουν να σου κάνουν και το κερασάκι, ναι, αλλά είστε κότες, τα βγάλατε από κάτω. Στην πραγματικότητα είναι άσχετο αυτό που το λένε, γιατί από πάνω, από την Κύπρο, δεν υπάρχουν κοιτάσματα. Και το διευκρινίζω, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε και το λέω βέβαια, είδε στους εφοβέτε τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα, εγώ μιλάω μόνο για την Κύπρο. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ακόμα και οι δικοί μας εδώ, είναι κάτι που φαίνεται να είναι απίστευτο που δεν το πιάνω, αλλά όμως δεν το πιάνω. Κάθε φορά που υπάρχει ένα οικόπεδο, υπάρχει τουλάχιστον ένα κοίτασμα. Άμα βλέπετε 13 οικόπεδα, είναι επειδή υπάρχουν τουλάχιστον 13 κοιτάσματα. Κι όμως συνεχίζετε να διαβάζετε στα blog διάφορες ιδέες που λένε αν θα βρούμε και κάτι άλλο. Και λες, καλά ρε κόπανε. Πώς είναι δυνατόν να λες το πράγμα και να το διαδίδεις, θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς γίνεται. Για να είστε υποψήφια εταιρεία σε ένα οικόπεδο, είστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε τους σεισμικούς χάρτες. Και ρωτάω, Θωμά Μακούς, το ξέρεις, αυτό είναι εντελώς μαθηματική λογική. Είναι δυνατόν να έχετε αγοράσει ένα σεισμικό χάρτη και ο σεισμικός χάρτης να δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα κοίτασμα και εσείς να πηγαίνετε να είστε υποψήφιος? Δηλαδή δεν έχετε καν τη δυνατότητα να είστε μπουμπούνας, γιατί είστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε το χάρτη. Και στο χάρτη δεν φαίνεται. Και ρωτάω, είναι δυνατόν να έχουν βγει λοιπόν 13 οικόπεδα και κάθε φορά να ακούμε υπάρχουν όμως? Και όμως συνεχίζουμε. Εδώ τώρα βγήκαν 1η Ιουλίου. Α, για να κάνουμε ένα μικρό τεστ, βέβαια, εντάξει, έχουμε έρθει εδώ. Ποιος από εσάς, να σηκώσει το χέρι, έχει δει τα 20 θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδος? Εσύ βλέπεις, α? Τα βλέπετε όμως, α? Αυτά τα... Παπά, που και εσύ τα είδες. Τώρα, άμα σε πιάσω. Λοιπόν, θέλω να σας το δείξω αυτό για ποιο λόγο. Στην πραγματικότητα μερικοί από εσείς. Στρατηγέ, δεν σήκωσες καν το χέρι. Α, με αγάπη βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πώς μπορείς να έχεις το ηθικό σου ανεβασμένο όταν δεν ξέρεις δεδομένα θετικά? Τα οικόπεδα αυτά υπάρχουν από 1η Ιουλίου 2014. Εκδόθηκαν από την Ελλάδα 20 θαλάσσια οικόπεδα. Τα οικόπεδα της Ελλάδος και της Κύπρου είναι 33. Άμα κοιτάξετε την επιφάνεια, είναι μεγαλύτερη από τις δύο χώρες μας. Άμα κοιτάξετε την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Κύπρου μαζί, την ΑΟΣ του Λυρισμού αν θέλετε, είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Ξεπερνάει και την ΑΟΣ της Ιταλίας. Αυτά τα 33 οικόπεδα και τα 20 πιο πρόσφατα βγήκαν επίσημα στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Νοεμβρίου 2014. Ο διαγωνισμός παραχώρησης για να νοικιάσουν οι εταιρείες και να κάνουν έρευνες άρχισε τον Νοέμβριο. Άρα είστε χαρούμενοι. Γιατί ξέρετε βέβαια ότι εφόσον είναι 20 τα οικόπεδα, υπάρχουν τουλάχιστον 20 κοιτάσματα στόχοι. Τα κοιτάσματα στόχοι που είναι στο Ιόνιο είναι πιο πολύ για πετρέλαιο, το ίδιο και αυτό που βρίσκεται νότια
της Πελοποννήσου και τα κοιτάσματα που είναι νότια της Κρήτης είναι πιο πολύ για φυσικό αέριο και είμαστε πιο κοντά, πάνω και υπάρχει και πετρέλαιο, είμαστε πιο κοντά από την φύση των οικοπαίδων που είναι στην Κύπρο. Και έχει ενδιαφέρον να έρχομαι να κάνω εδώ κάτι για την Κυπριακή ΑΟΣ και να μου αφιερώνεται κάτι που αφορά τον ερωτόπαιδο, ενώ τώρα βγάλαμε οικόπαιδα κάτω από την Κρήτη. Και εγώ στην Κρήτη να τους λέω συνεχώς, κάντε σαν τους Κύπριους. Αλλά όταν τα κοιτάζετε αυτά, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Τα οικόπεδα, και το έχω γράψει, α, είναι και ο άλλος εδώ μας. Λοιπόν, τα οικόπεδα αυτά έχουν την υπογραφή του Τάσου. Εξηγώ τι είναι αυτό. Η υπογραφή του Τάσου είναι, ας πούμε ότι είστε κότες. Και εγώ μαζί με όλοι. Και βγάζουμε οικόπεδα. Θα πούμε, ρε παιδιά, να μην τα βγάλουμε και πολύ μακριά, θα βγάλουμε κοντά σε εμάς. Άρα, άμα η Κύπρος είχε βγάλει το 1, 2, το 5, 6, 7, 8, θα ήταν οικόπεδα, έτσι γίνεται. Ό,τι θα λέγαμε, βγάλαμε οικόπεδα. Αλλά ο στρατηγός θα καταλάβαινε αμέσως ότι πρόκειται για κότες, γιατί. Γιατί κανένα από αυτά δεν πατάει στη μέση γραμμή. Τα οικόπεδα που έβγαλαν τότε είναι οικόπεδα που ακουμπούν τη μέση γραμμή της Αιγύπτου, τη μέση γραμμή με το Ισραήλ και τη μέση γραμμή με τον Λίβανο. Τα οικόπεδα είναι μεγάλα, τα οικόπεδα είναι συνεκτικά. Μπορούμε να περάσουμε από το ένα στο άλλο χωρίς να βγούμε εκτός. Βλέπετε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θα μου πει αμέσως ο Δωμάς, το 11 υπάρχει μια εξαίρεση. Στην πραγματικότητα το 11 το ξέραμε από πριν, από το 1995 ότι αξίζει. Άρα η BGS έβγαλε αυτά τα οικόπεδα και αυτά τα οικόπεδα. Και προσπαθώ να σας πω το εξής. Το λέω στους Κύπριους. Μερικοί Κύπροι αναρωτιούνταν αν έχουν κάνει καλά. Και όπως είναι και αυτοί του ελληνισμού, αλλά μερικές φορές είναι και αυτοί που μπουν σαν εμάς, συνεχίζουν να αναρωτιούνταν αν έχουν κάνει καλά, ενώ η Ελλάδα αντιγράφει τι κάνει. Εγκαιρέτε, παιδί μου, τι άλλο πρέπει να σου πούμε ή να καταλάβεις ότι είναι καλό. Όταν βρήκαμε το φυσικό αέριο στην Κύπρο, ήταν του τύπου ναι, αλλά είναι καλής ποιότητας. Αλλά στην αρχή αρχίσαμε με την ποσότητα. Άρα περιμέναμε όλη τη φλόγα, πώς και πώς, λες και είναι κάτι άλλο που ανεβαίνει. Ξέρετε με το τραγούδι, πώς έρθει, τελικά βγήκε η φλόγα με πολύ καλή πίεση. Μετά λέγαμε, ναι, αλλά τι χρώμα θα έχει. Την κάψαμε και τη φλόγα και είδαμε ότι είναι πορτοκαλοκίτρινη, που σημαίνει ότι είναι φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Όταν εξετάσαμε την ποιότητα, γιατί βέβαια αμέσως είπαν, ναι, αλλά η ποιότητα του φυσικού αέριου είναι καλή. Είναι 98% καθαρό μεθάνιο. Για όσους δεν ξέρουν από αυτά, γιατί δεν έχουν περάσει από τότε η καβάλα στην περιοχή, ένα κανονικό κοίτασμα, όταν το τρυπάτε, έχει θιούχα. Μπορεί να έχει 16-20% θιούχα. Είναι ένα πρίξιμο αυτό, γιατί βέβαια είναι τοξικά και πρέπει να τα βγάλετε στα δικτύα. Στην Κύπρο βρίσκουμε 98% καθαρό μεθάνιο, CH4, και έχουμε τις Κύπρες που λένε, εντάξει. Και τους λέω σε διαλέξεις, καλά παιδιά, θα πρέπει να ήταν 200% να ευχαριστηθείτε. Δηλαδή, στο 98% είναι το πρώτο χαμόγελο. Και μετά λένε ότι έχουμε πρόβλημα με τις γυναίκες που δεν φτάνουν ποτέ. Στην Κύπρο δεν γίνεται. Δηλαδή, θα έπρεπε να είχαμε κάνει 100% και θα έλεγα αντιτάσπορα. Κολόφαρτοι είμαστε. Άρα, προσπαθώ να σας πω το εξής, να το θυμάστε σε μερικά χρόνια. Θα έχουμε φυσικό αέριο σε σπίτια μας, από το δικό μας φυσικό αέριο και θα έχουμε πάλι κόπανος που θα μας ρωτάνε αν είναι νοθευμένο. Πάλι, ως το τέλος. Δεν μας πειράζει, αυτό είναι η μιζέρια της κοινωνίας. Όταν λοιπόν βγήκαν τα οικόπεδα, λέγαμε γιατί να βγάλουμε το 12. Το 12 ήταν πολύ κρίσιμο γιατί ακουμπούσε ταυτόχρονα και την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Όταν κάναμε συμφωνία με την Αίγυπτο, λέγαμε πόπο θα την πατήσουμε από το Ισραήλ. Όταν κάναμε συμφωνία από τον Λίβανο, είπαμε πόπο θα την πατήσουμε από το Ισραήλ. Όταν κάναμε συμφωνία με το Ισραήλ, είπαμε πόπο θα την πατήσουμε από την Τουρκία. Κάθε φορά κοιτάζουμε το πόπο. Και
Και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι νίκες. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δεν είναι μια λεπτομέρεια. Άρα, το πρόβλημά μας είναι το εξής. Όταν είμαστε της ιτοπάθειας, δεν καταλαβαίνουμε τα σωστά αποτελέσματα. Δεν ενσωματώνονται, δεν μπαίνουν μέσα. Άρα, ενώ υπάρχουν. Τώρα λοιπόν, αυτή την περίοδο, όλοι έχετε ασχοληθείτε με ένα σεισμικό, το οποίο είναι παλιό σεισμικό, είναι βαμμένο σεισμικό και επειδή το βλέπετε βαμμένο, το ονομάζεται καινούριο. Έχετε λοιπόν ανθρώπους μέσα που μόνο ειδικοί δεν είναι, κυκλοφορεί το σεισμικό στο οικόπεδο 2 και 3, ενώ η γεώτρηση γίνεται στο 9. Αυτό από μόνο του είναι ήδη αστείο. Γιατί, ναι, στο 9. Όχι, στο πρώτο. Άρα, η γεώτρηση που έχει μεγάλη σημασία είναι η εξής. Είναι στο κοίτασμα ο Νασαγόρο. Ποιος έχει ακούσει τη λέξη ο Νασαγόρο? Ο Θεός είναι μεγάλος. Άρα βοηθήστε τον και αυτόν λίγο, εντάξει, να μην τα κάνει όλα, ας πούμε. Άρα το κοίτασμα ο Νασαγόρας είναι πολύ μεγαλύτερο από το κοίτασμα Αφροδίτη. Άρα, να θυμάστε ότι το οικόπεδο 12 είναι το πιο φθηνό από τα οικόπεδα και αξίζει 100 δις. Το οικόπεδο 11 που είναι δίπλα αξίζει τουλάχιστον 400 δις. Το οικόπεδο 9 είναι το πιο ακριβό από τα 13 οικόπεδα. Αλλά εμείς ασχολούμαστε αν πηγαίνει ένα σεισμικό, το οποίο παρεμπιπτόντως, γιατί βλέπω και μερικούς πιο ειδικούς, τον οποίο έχει σταματήσει τις έρευνες και κυκλοφορεί χωρίς να κάνει έρευνες. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, εντάξει. Δηλαδή, είπαμε, το γελίο δεν σκοτώνει. Ο Νίτς είπε, αυτό που δεν σε σκοτώνει σε δυναμώνει, αλλά να μην το παρακάνουμε κιόλας. Γιατί εμείς ασχολούμαστε με ένα σεισμικό που δεν κάνει έρευνες και απλώς κυκλοφορεί και λέμε τι θα γίνει με τις έρευνες. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι η περιοχή αυτή είναι τίγκα στις έρευνες. Για έναν πολύ απλό λόγο, στο 2, 3 και 9 υπάρχει η κοινοπραξία της Ένικο Γκάζ και βέβαια η Ένικο Γκάζ για να είναι υποψήφια ήταν υποχρεωμένη να αγοράσει τα σεισμικά στα οικόπεδα 2, 3 και 9. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί να γίνονται σεισμικά σε μια περιοχή που έχουμε ήδη σεισμικά? Αν η Τουρκία ήθελε πραγματικά να έχει σεισμικά μεγάλης ποιότητας, είναι πάρα πολύ απλό, τα αγοράζεις. Όταν λοιπόν στέλνεις ένα καράβι που είναι κατώτερο να πάει να γράψει, γιατί για όσους ξέρουν λίγο περισσότερο από αυτά, ζωγράφιζε τις ίδιες γραμμές. Ήταν πάνω στις ίδιες γραμμές με αυτά που έχουμε κάνει ήδη. Και όλοι μας λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτό. Πάνω σε αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Να θυμάστε ότι η Τουρκία έβγαλε το καράβι για ποιο λόγο? Ποιος ξέρει? Ειλικρινά σα το λέω τώρα. Δεν σα το λέω για να σα παγιδεύσω. Αλλά έχετε, αν έχετε κάποια ιδέα. Πώς? Όχι, όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, πιο σοβαρά. Το θέμα ποιο είναι, ξέρετε, άμα δεν έχουμε γνώση στρατηγικής και δεν έχουμε μερικά δεδομένα, τα μπερδεύουμε και τα βλέπουμε ανάποδα. Σας δίνω το παράδειγμα. Η τριμερή στο Κάιρο έγινε μετά. Αλλά κοιτάξτε τώρα χρονικά πώς πήγε. Μπαρμπαρός, Νταβούτογλου στην Ελλάδα και στο ενδιάμεσο η Τριμερή. Στην πραγματικότητα, κοιτάξτε πώς πάει. Η επίσκεψη του Νταβούτογλου ήταν εντελώς άσχετη, δεν έχει καμία σχέση με τα εθνικά και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε καν ο Υπουργός Άμυνας στις συναντήσεις. Άρα ήταν μόνο και μόνο για business, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε ένα θέμα. Και το σεισμικό βγήκε μόνο και μόνο λόγω της Τριμερούς.
Η Τουρκία ήξερε ήδη από πριν ότι στην τριμερή στο Κάιρο η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Κύπρος θα συμφωνήσουν για επιτάχυνση οριοθέτησης ΑΟΣ. Και έπρεπε να κάνει κάτι. Τουλάχιστον για τους δικούς τους. Άρα τι έκανε. Έβαλε το σεισμικό. Αυτό να σας πω το εξής. Αν ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι, είναι πάρα πολύ απλό και το λέω και μπροστά σας και σε στρατιωτικό, θα υπάρχουν πολλοί και άλλοι, βγάζετε μια φρεγάτα. Γιατί? Γιατί είστε στα διεθνή χωρικά ύδατα. Η ΑΟΣ δεν απαγορεύει μια φρεγάτα να περνάει από εκεί. Και δεν έχει ανάγκη ούτε καν από αυλαβή διέλευση. Είναι δικαιωματικά στα διεθνή χωρικά ύδατα. Μια φρεγάτα δεν έχει δικαίωμα να βγει στα 12 ναυτικά μίλια. Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα και τα 6. Μερικές φορές, ξέρετε, μας λένε τουρκική φρεγάτα στα 6 ναυτικά μίλια από το Σούμιο. Μπορεί να πάει όποτε θέλει εκεί πέρα. Το θέμα είναι να μπει στα 5. Εκεί θέλαμε ένα θέμα. Στα 6, αφού προβλέπετε, δεν έχουμε πάει στα 12 λόγω κάτω του Βέλγιο. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο. Στην πραγματικότητα, αυτή την περίοδο ζούμε ακριβώς αυτό που είναι το 2011, όταν προσπάθησαν να διώξουν τον Κασίνη. Που είναι συγχωρκανός. Όχι, δεν τα κατάφερα, αλλά θα σου εξηγήσω πώς έγινε. Στην πραγματικότητα τότε, αν θυμάσαι, ήταν η πραξούλα που του έκανε ΕΔΕ, γιατί είχαν πει οι δικοί μας οι Ραγιάδες να πούμε ότι έχουμε τεχνικό θέμα για να μην κάνουμε τη γιόρτιση. Και πάνε λοιπόν οι δημοσιογράφοι, ξέρετε πως είναι οι δημοσιογράφοι, όταν είναι να βρουν κάτι, τσακ, θα το βρουν αμέσως. Άρα πηγαίνουν, βλέπουν το Κασίνη, έχουμε τεχνικό θέμα. Και ο Κασίνης, με το ύφος που ξέρετε, είπε όχι. Προσπάθησαν να του ευμεύσουν τι γίνεται ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ξαναπηγαίνουν στην πραξούλα, λέει, έχουμε τεχνικά προβλήματα. Μετά κάνουν ΕΔΕ πάνω στον Κασίνη να τον διώξουν και να του πούν μη λες τέτοια πράγματα και τελικά καταλήγουμε να έχουμε διαπραγματεύσει με τον Κασίνη, ο οποίος είπε, είναι απλά τα πράγματα. Αν σταματήσουμε το γεωτρύπανο, θα πρέπει να δώσουμε τα λεφτά πίσω. Άρα, για όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι τα λεφτά. Ένα γεωτρύπανο αξίζει 1,2 δις. Η ενοικίαση του γεωτρύπανου ανά ημέρα είναι 450.000 για το φυσικό αέριο, 600.000 για το πετρέλαιο. Για να κάνετε μια γεώτρηση χρειάζεται τουλάχιστον 4 μήνες, που σημαίνει ότι ξοδεύετε γύρω στα 70 εκατομμύρια κάθε φορά που κάνετε μια τρύπα. Για να έχετε άποψη για το κοίτασμα, πρέπει να έχετε κάνει 5 τρύπες τουλάχιστον. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, πρέπει να έχετε πληρώσει την υποψηφιότητά σας. Να έχετε πληρώσει τον σεισμικό χάρτη και να έχετε πληρώσει τον πόνους υπογραφής, το οποίο, να σας δώσω ένα παράδειγμα, για το οικόπεδο 2, 3 και 9, είναι 150 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω τώρα, το φαντάζεστε αν όλα αυτά τα λεφτά έπρεπε να τα επιστρέψει η Κύπρος? Εξαφνικά είπαν, εντάξει παιδιά, τα ξεπεράσαμε τα τεχνικά προβλήματα. Και η γεώτρηση έγινε ακριβώς 1η Οκτωβρίου 2011 και η ανακάλυψη του φυσικού αερίου έγινε τον Δεκέμβριο και είναι χάρη σε αυτή την ανακάλυψη που εμείς στην Ελλάδα μιλάμε για φυσικό αέριο. Γιατί να ξέρετε, και πρέπει να το ξέρετε αυτό, αν η Κύπρος δεν είχε βρει φυσικό αέριο τον Δεκέμβριο του 2011 ούτε μετά, εμείς εδώ δεν θα μιλούσαμε ούτε για την ΑΟΣ. Γιατί είναι πολύ απλό στους τεχνοκράτες, όταν είναι Έλληνες που λένε είναι σημαντική η ΑΟΣ και είναι σημαντικό αυτό που έχουμε από κάτω, λένε ότι δεν στέκει, όταν τα λένε ξένοι είναι μια χαρά. Όταν βγήκε η έκθεση της Deutsche Bank ότι οι επενδύσεις νότια της Κρήτης είναι πολύ καλές γιατί είναι με χαμηλό ρίσκο επένδυσης, όλοι είπαν βέβαια. Όταν βγήκε η BGS
και έκανε τα 12.431 χιλιόμετρα σεισμικών ερευνών, μόλις ανακοίνωσε η PGS τα αποτελέσματα, την επόμενη μέρα, δεν υπήρχε πια κανένα στην Ελλάδα να λέει ότι δεν έχουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και ρωτάω, όλοι αυτοί που το έλεγαν πριν τόσα χρόνια, τους λέμε κάτι, όχι, δεν τους λέμε τίποτα. Είναι ακριβώς αυτά που ζήσαμε και με τον Τάσο τότε και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί να θυμάστε ότι οι δύο επόμενοι πρόεδροι μετά τον Τάσο ήταν και οι δύο του ναι για το σχέδιο ΑΝΑ. Γιατί αυτά τα ξεχνάμε μερικές φορές. Άρα, 76% των Κυπρίων ψηφίζει εναντίον του σχεδίου ΑΝΑ και στις επόμενες εκλογές του 2008 ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν βγαίνει καν στο δεύτερο γύρο. Άρα, έχετε έναν άνθρωπο που έβγαλε την Κύπρο λέγοντας όχι στο σχέδιο ΑΝΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη, ΑΟΣ, Συμφωνία Γαλλικής με την Γαλλία και επιθετική συμφωνία η οποία ήταν του τύπου θα βάλουμε αεροδρόμιο στην Πάφο, έκανε όλα αυτά και μετά αυτά που μπορούμε να τα μετρήσουμε, αυτά δεν του έδωσαν κανένα δικαίωμα να πάει στο δεύτερο γύρο. Και άμα ρωτήσετε, μα ρε παιδιά, οι άλλοι τι έκαναν, έχει ενδιαφέρον, γιατί ήταν απολύτως τίποτα. Αλλά οι άλλοι είχαν σχέση με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τους ανθρώπους που διορίζουν τα παιδιά και νομίζω ότι φτάνει για να καταλάβετε ακριβώς τι έγινε. Άρα είναι τα ίδια άτομα που όταν είναι εθνικό κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά όταν στο τέλος πρέπει να μπει το παιδί τους σε μια υπηρεσία, επιλέγουν τον άλλο. Αυτό όμως που έχει σημασία σε βάθος χρόνου είναι ότι ο Χριστόφιλας και ο Αναστασιάδης θέλουν δεν θέλουν, ακόμα και με τα τσιγέλια, ο Χριστόφιλας υπέγραψε τη συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία ήταν έτοιμη ήδη από την περίοδο του Παπαδόπουλου, αλλά το πιο ωραίο είναι το έκανε. Μετά ο Αναστασιάδης αναγκάστηκε να ξεπαγώσει το οικόποδο 5 που πάγωσε μία εβδομάδα μετά την εκλογή του ως πρόεδρος. Το οποίο σίγουρα το ξέρατε και γι' αυτό είχατε ανησυχήσει. Όταν πάγωσε το οικόποδο 5, έκανα μια διάλεξη στο Παραλίμνη, μου εξήγησαν μερικοί Κύπροι και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αμφισβητείται η περιοχή από την Τουρκία. Και τους λέω, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση. Είναι απλώς ότι κόλωσα σε επίπεδο τεχνικό και μετά βγήκε η επίσημη δικαιολογία ότι δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε 9 διαγωνισμούς ταυτόχρονα. Και λέει, πού πας σε καραμίτρο και θες πληκτόλας να μας το δικαιολογήσεις. Βγάζεις 12 οικόπεδα, τα οποία είναι 12 διαγωνισμένα εξάπητη, έχεις υποψηφιότητες στα 9, κάνεις συμβόλαιο στο 2, 3, 9, στο 10 και στο 11, 5 και λες και τα 4 επόμενα περιμένετε. Παράλληλα, βάζεις μέτρα για να πάρεις λεφτά από τους γέρους, δεν έχεις αρκετά, ενώ το bonus υπογραφής για ένα οικόπεδο σε καλύπτει. Η Κύπρος πήρε 200 εκατομμύρια ευρώ, μόνο και μόνο από τα bonus υπογραφής, ενώ η εταιρεία δεν έχει πάει καν στη θάλασσα. Δηλαδή το bonus υπογραφής είναι ο αέρας του μαγαζιού. Και ρωτάω τώρα σε αυτούς που ξέρουν λίγο επιχειρηματικά, μπορείτε να φανταστείτε τι αξίζει ένα μαγαζί αν ο αέρας του είναι 150 εκατομμύρια, χωρίς να έχει πάει καν η εταιρεία. Αυτό γίνεται και ευτυχώς ξεμπλόκαρα το 5, 6, 7, 8, που είναι ακόμα βέβαια στο γύρο αδειοδότησης της Κύπρου. Παράλληλα με αυτό το γύρο, αυτό βέβαια επηρεάζει πάρα πολύ τα ελληνικά δεδομένα και έχει ενδιαφέρον τώρα να το σκεφτείτε, ότι σε αυτά τα δεδομένα της Κύπρου υπήρχε ο Κασίνης και τώρα ο Κασίνης διορίστηκε στην Ελλάδα. Εντελώς τυχαία βέβαια, λίγο πριν το άνοιγμα του διαγωνισμού για τα 20 οικόπεδα. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τώρα που βγήκαν τα 20 οικόπεδα θα έχουμε ακριβώς τον ίδιο διαγωνισμό με την Κύπρο. Τώρα βλέπετε, πρέπει να σας ανεβάζω λίγο. Η Κύπρος είναι που δίνει το παράδειγμα και λέει σε 6 μήνες έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτηση
Εγώ μετά ως Κύπρος και μετά ως Ελλάδα έχω 6 μήνες να εξετάσω και να αξιολογήσω σε 2 κατατάξεις πώς γίνεται και μετά εφόσον έχω βγάλει τη δεύτερη οριστική κατάταξη αρχίζω τις διαπραγματεύσεις με τον πρώτο. Δεν τα πάω καλά, πηγαίνω στο δεύτερο. Δεν τα πάω καλά, πηγαίνω στο τρίτο. Άρα ένα παράδειγμα τώρα για θέματα ανθεκτικότητας θα τα ζήσουμε σε έναν χρόνο. Ευτυχώς που έχουμε και βίντεο να τα θυμάστε. Όταν βγήκαν τα οικόπεδα στην Κύπρο, το 2, 3 και 9, εμείς το παίξαμε πώς. Παίζαμε στο 2-3 με την Έννη Κοκάς, που ήταν η πρώτη στην κατάταξη για το 2-3, και παίζαμε με την Gazprom Bank, Novatec και το TAR στο οικόπεδο 9. Με το 2-3 τα πράγματα πήγαιναν καλά, στο 9 δεν πήγαιναν καλά, γιατί δεν μας έδιναν αρκετά, ήδη για τον πόνο υπογραφής, αλλά εμείς βλέπουμε ότι θα το καθυστερήσουμε αυτό. Τι έγραφαν τα blog. Τα πράγματα θα πάνε χάλια, δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα με κανέναν, δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε, είμαστε ένα κράτος του Βόλου με κάπου. Αυτό έγραφαν. Ενώ ό,τι γινόταν. Το 2-3 το είχαμε εξασφαλίσει. Σίγουρο. Και λέμε λοιπόν στην Έννη Κοκάς, μήπως σε ενδιαφέρει το 9. Κάνουμε διαπραγματεύσεις λοιπόν ταυτόχρονα, ενώ έχουμε απορρίψει τις 3 εταιρείες. Αλλά φανταστείτε λοιπόν, έχετε την Total, την Novatec και την Gazprom Bank και έχετε την Κύπρο με 2 κουκούκος και λέμε στους άλλους όχι. Φαντάζεστε το. Είναι μερικοί που δεν το φαντάζονται τώρα, ενώ έχει γίνει. Και έγινε. Και κάνουμε λοιπόν διαπραγματεύσεις για την Έννη Κοκάς και η Έννη Κοκάς νοικιάζει τώρα το 2, 3 και 9. Μόλις γίνεται αυτό, θα μου πείτε αμέσως ούρλιαξαν όλοι οι Κύπροι και είπαν ζήτω, θα καταφέρουν. Είπαν τώρα που είπαμε όχι στην Gazprom Bank, την Novatec και την Total θα είναι εναντίον μας. Ότι κερδίσαμε κάτι με την Έννη Κοκάς, το έχουμε ξεχάσει. Φέιλ, έφυγε. Να καταλάβετε λοιπόν πόσο η Total ήταν εναντίον μας, την επόμενη μέρα αρχίζαμε τις διαπραγματεύσεις για το οικόπεδο 11. Μεγάλη κακία μας κράτησε. Ούτε μία μέρα. Απλώς επειδή το ραντεβού ήταν την επόμενη. Κάνουμε λοιπόν διαπραγματεύσεις με την Total. Μετά βλέπουμε ότι η Total ενδιαφέρεται για 7 οικόπεδα από τα 9 οικόπεδα. Άρα το 1, 4 και 13 δεν είχαν καμία υποψηφιότητα και για όλα τα άλλα, άμα βάλετε 7 οικόπεδα στα 9, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ενδιαφέρεται. Χάνει το 9, με την ρώσικη κοινοπραξία, 2 ρώσικες, 1 γαλλική και πηγαίνει στο 11 μόνη της. Και επειδή βλέπουμε ότι πάει καλά, της λέμε το 10 σε ενδιαφέρει, λέει ναι, τι βγαίνει στα blog, τα πράγματα πάνε χάλια, δεν τα καταφέρουμε, δεν θα τα βγάλουμε πέρα, πάλι θα μας κανονίσουν. Μια άλλη λέξη θα κρατήσουμε. 10 και 11. Πώς η Total μπήκε στο 11. Η Total μπήκε στο 11 λέγοντας μέσα στο συμβόλαιο εγώ αδιαφορώ για το φυσικό αέριο, πάω κατευθείαν στα 7.500 μέτρα κάτω από το πυθμένα και πηγαίνω και τρυπάω για κατευθείαν πετρέλαιο. Το πιο ωραίο ποιο είναι. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν πιστεύουν καν ότι τρυπάμε σε αυτές τις αποστάσεις, σε αυτά τα μήκη. Και αυτοί το γράφουν στο συμβόλαιο, που σημαίνει, να ξέρετε, ότι όταν το γράφετε στο συμβόλαιο, άμα δεν το κάνετε, σπάσετε το συμβόλαιο. Ρήτρες. Και έτσι πήραν τον διαγωνισμό, γιατί αν το βάζεις αυτό, θέλει πολύ κότσα. Γιατί πρέπει να φας ήδη 1.700 μέτρα νερό και μετά 7.500 μέτρα γη. Τα βλέπετε τα μεγέθη, τα καταλαβαίνετε αυτά. Και όλο το γράφει αυτό στο συμβόλαιο. Εντάξει, και θα πάω. Και το πιο ωραίο είναι ότι ο δικός μας που υπογράφει το συμβόλαιο αναρωτιέται αν δεν τον δουλεύει κιόλας. Και όμως έγινε. Άρα θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή
Έχουμε έρευνες στο 12, ξέχασα το 12. Το 12 λοιπόν, ακούτε συνεχώς το Αφροδίτη, 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 μετά σας λένε, κοιτάξτε, μπορεί Αφροδίτη μικρό, είναι πολύ μικρό, είναι. Τώρα βγήκαν νέα δεδομένα, είναι πιο μεγάλο από αυτό που λέγαμε ότι ήταν μικρό. Αχ, κρίμα για την ιτοπάθεια. Ταυτόχρονα, επειδή το συζητούσαμε τότε, ξέραμε ότι θα κάνουμε σεισμικά δεδομένα, άρα κοιτάξτε καλά το 12, η Αφροδίτη είναι εδώ, στο οικόπεδο, και κάναμε σεισμικά δεδομένα εδώ. Τα σεισμικά δεδομένα είναι κάτι σαν 400 ευρώ, σεισμικά δεδομένα τριών διαστάσεων το τετραγωνικό χιλιόμετρο. Άρα το είχαμε συζητήσει με τον Κασίνη και ξέραμε ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα. Το πιο ωραίο ποιο είναι. Τι είχαν τα αποτελέσματα. Εγώ είδα τους χάρτες και βρήκαμε δύο κοιτάσματα, δύο μικρά κοιτάσματα, προσέξτε θα πω τώρα μικρά κοιτάσματα, που τα δύο μαζί είναι Αφροδίτη. Και αυτό βγαίνει στους ειδικούς και δεν βγαίνει πουθενά στις εφημερίδες. Πουθενά, πουθενά. Μάλιστα να ξέρετε ότι μου έδωσαν τα δεδομένα και τα είχα σε πίξελ και έπρεπε να καθορίσω ποια είναι ακριβώς η επιφάνεια τουλάχιστον ή από πάνω. Εντάξει, όχι ογκομετρία, ή από πάνω. Άρα έχετε πλάκα ως λαός. Φανταστείτε τώρα η Ελένη να έχει τα δεδομένα και εγώ να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να λέω η Αφροδίτη έχει λιγότερα από ό,τι πιστεύω. Ο Λίβανος, ήμουν σε ένα συνέδριο στην Πάφο, ήταν ένας εκπρόσωπος του Λιβάνου, επίσημος, πολιτικός, να καταλαβαίνετε, είναι από αυτούς που όταν μιλά δεν ξέρετε αν έχει πει ναι, όχι, μπορεί, δεν είναι καθορισμένο. Και σε κάποια φάση, ξέρετε, είναι αυτά τα διεθνή συνέδρια όπου συμμετέχουμε, υποτίθεται για λόγους εντελώς επιστημονικούς. Όταν ρωτάτε ποιος κάθεται εκεί πέρα, εδώ ήταν η Gazprom Bank, εδώ ήταν η Eni, η Total. Α, εντάξει. Δεν έχει καμία σχέση. Το συμφέρον είναι μόνο καθαρά επιστημονικό. Άρα ξαφνικά λοιπόν μιλάει ο Λιβανέζος και του λένε εσείς με το φυσικό αέριό σας θα πάτε από πάνω ή από κάτω. Καταλαβαίνετε πώς είναι η ερώτηση. Είναι του τύπου θα πάτε με την Τουρκία ή θα πάτε με την Αίγυπτο. Αυτό λένε. Και ο Λιβανέζος, ο πολιτικός διπλωμάτης, είχε φτάσει μέχρι εδώ, βέβαια κάθε φορά του έκανε ξανά την ερώτηση με έναν άλλο τρόπο. Και λέει, ξέρετε, μερικές φορές στη ζωή, όταν μπορούμε να πάμε ευθεία, πάμε ευθεία. Άρα να ξέρετε ότι ο Λίβανος έχει αποφασίσει να δώσει όλο το φυσικό του αέριο, η αεροποίηση, στην Κύπρο. Το Ισραήλ θα δώσει το 40%. Έχουμε ένα κοίτασμα Αφροδίτη συν δύο κοιτάσματα που είναι το ανάλογα που δύο φορές είναι Αφροδίτη. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα από το κοίτασμα Ομασταγόρα που είναι πολύ μεγαλύτερα. Και βέβαια συνεχίζουμε να έχουμε φυσικό αέριο τελικά για να κάνουμε σταθμό υδροποίησης ή δεν έχουμε. Βγαίνει λοιπόν τα οικόπεδα στην Ελλάδα. Βέβαια, οι περισσότεροι Έλληνες δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Ο διαγωνισμός έχει αρχίσει, πάλι δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Τα μεγέθη είναι τεράστια, δηλαδή είναι πραγματικά αδιανόητα που καταφέραμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα και ενώ υπάρχουν και τα βλέπουμε, κανένας δεν καταλαβαίνει ότι έχει αλλάξει το θέμα. Άρα, όχι, να μην σας βάλω αυτό, να μην σας νευριάσω. Τα βλέπετε τα δύο μαζί. Και θέλω να σας δείξω όσο η Κύπρος, γιατί ο Κύπρος της διάλεξης, αν προσέξετε, είναι η δυναμική της Κυπριακή ΑΟΣ, αυτό είναι πολύ απίστευτο, είναι τόσο μεγάλη που επηρεάζει την ελληνική ΑΟΣ. Άρα όταν βγήκαν αυτά τα οικόπεδα και μου είπαν πώς να το πω, τους είπα είναι πολύ απλό ρε παιδιά. Σε κάποια φάση, όταν θα πάμε κι εμείς εκεί που είναι ο Τάσος, δεν θα ντρεπόμαστε. Γιατί τα οικόπεδα έχουν ακριβώς το ίδιο ύφος. Είναι, πατάνε εδώ όλα από το 16 έως το 20 στη μέση γραμμή με τη Λιβύη
προσέξτε, μετρώντας τη Γάβδο. Και η μέση απόσταση δεν είναι από την Κρήτη. Τώρα το λέω για τους πιο παλιούς που μερικές φορές λένε, αλλά με τη Λιβύη παλιά τα είχαμε καλύτερα. Για καταλάβετε λοιπόν πόσο καλύτερα τα είχαμε με τη Λιβύη το 2006, η Λιβύη έβγαλε οικόπεδα Αθανάσια που ήταν έτσι. Προσέξτε την κίνηση. Δηλαδή, πατούσε πάνω στην περιοχή Χανίων, ενώ είναι θαλάσσια οικόπεδα, δηλαδή πραγματικά δεν τη καίγεται γραμμή, θα δώσει μια γραμμή, και όλη η Γάβδος ήταν μέσα στα οικόπεδα της. Της Λιβύης. Τότε είναι η Μάλτα που μας βοήθησε και η Ελλάδα που πήρε αναπόφαση και αυτό είπαν ότι είναι απαράδεκτο. Άρα, προσπαθήστε να θυμηθείτε το 2006 όταν μερικοί σας λένε, τότε τα πηγαίναμε καλά. Ναι, καλά. Τώρα τι έγινε, βγάζοντας αυτά τα οικόπεδα, αυτό που δεν αντιλήφθηκαν πολλοί από εμάς, είναι ότι αυτά τα οικόπεδα όχι μόνο πατάνε πάνω στη μέση γραμμή, αλλά είναι και μέσα στο FIR των ξένων χωρών. Εδώ είμαστε μέσα στο FIR Τυράννων, εδώ είναι FIR Μπρίντιζι, FIR Ρώμης, FIR Μάλτας, FIR Τρίπολης και FIR Καΐρου. Άρα, ακριβώς με την ίδια στρατηγική της Κύπρου, η Ελλάδα έβγαλε μεγάλα οικόπεδα, συνεκτικά, στη μέση γραμμή και επιπλέον, επειδή εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ μας, είναι ότι εσύ είχε στους άνθρωπους. Σου άφησαν ένα μεγάλο δώρο. Το FIR. Το FIR της Κύπρου είναι από τα μεγαλύτερα τον κόσμο σε σχέση με το μέγεθος. Βέβαια δεν ήταν αρχικά για σένα. Ήταν για να είμαστε πολύ κοντά στο Σουέζ. Άρα η ΑΟΣ της Κύπρου είναι εντός FIR Κύπρου. Γι' αυτό δεν ακούτε τίποτα. Γιατί όταν πηγαίνει το ελικόπτερο και πηγαίνει στα 180 χιλιόμετρα στο κοίτασμα, είναι εντελώς μέσα στο FIR της Κύπρου. Εδώ τα δικά μας δεδομένα είναι διαφορετικά, γιατί μπαίνουμε στο FIR των άλλων. Γιατί? Γιατί η ελληνική ΑΟΣ είναι πιο μεγάλη από το FIR μας. Άρα, όσοι είναι πιο μεγάλη, είχαν ήδη στρατό και τους έλεγαν συνεχώς, ξέρετε, το FIR της Ελλάδας είναι μεγάλο. Εδώ είναι. Είναι το μπλε, βλέπετε. Αυτό είναι το ΕΕ. Και έχει πλάκα γιατί είναι οι ίδιοι που δεν έχουν ιδέα ότι η ΑΟΣ είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα, αυτά τα δεδομένα μας επηρεάζουν και τα βλέπουμε και θέλω να σας τα δείξω. Αυτά είναι συνοπτικά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί θέλω να σας δείξω πιο πολύ τα κυπριακά. Άρα τα κυπριακά είναι έτσι. 2, 3, 9 είναι η Κοκάς, 12 η Νόμπελ Άρνερ Τελέκ και 10, 11 η Τοτάρ. Και ρωτάω. Στο δείξω μάλλον αυτό. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι επίσημα από το Υπουργείο. Είναι το ανάλογο για μας εδώ, το ανάλογο του ΙΠΚΑ. Άρα, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, αυτός είναι ο επίσημος χάρτης. Και ρωτάω, το 2004, ποιος από εσάς είχε φανταστεί ότι θα βλέπατε μετά από 10 χρόνια έναν επίσημο χάρτη της κυπριακής κυβέρνησης με τα ονόματα των εταιριών που βρίσκονται σε φάση ενοικίασης των οικοπαίδων. Και όμως είναι, και να ξέρετε, όσο αφορά τώρα τις γεωτρήσεις, ότι είμαστε εδώ, σε φάση λειτουργίας, εδώ σε φάση λειτουργίας και μέσα στο 15 θα είμαστε και εδώ. Και ρωτάω, βρίσκεται ότι είναι φυσιολογικό να έχουμε εταιρείες που κάνουν έρευνες με γεωτρήσεις σε τρία οικόπεδα της Κύπρου, τα οποία δεν τις άνοικαν πριν το 2004, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε κανένα όσο. Άρα η Κύπρος, αυτό δεν ξέρω αν τα ξέρεις, έχει κάνει και πιο γαμάτο. Έχει βάλει ΦΠΑ πάνω στην ΑΟΣ. Δεν το ξέρω. ΦΠΑ πάνω στην ΑΟΣ. Δηλαδή εμείς είμαστε εκεί που το βάλαμε να κάνουμε την ΑΟΣ για με τι κάνουμε.
κάνουν. Παράλληλα, η Ελένη έχει βάλει ΦΠΑ. Οποιαδήποτε διαδικασία εργασίας πάνω στην ΑΟΣ έχει ΦΠΑ. Αυτό είναι το γάμα. Έχω φυγαμιστερό. Κατάφερε μέσω της ΑΟΣ, να επιβάλλει, αυτό είναι καινούριο και για το ΤΕΙ Καβάλα, θα λέω εδώ. Να επιβάλλει τι. Πάνω στην πλατφόρμα υπάρχουν 800 άτομα. Μερικές φορές μπορούν να τσακωθούν. Βέβαια δεν είναι Έλληνες, εμείς χρειαζόμαστε λιγότερο για να τσακωθούμε. Τέλος πάντων, αυτή η Εσένη είναι στο 800. Το θέμα είναι ποιος κάνει τι. Λοιπόν, πέρασε νόμος στην Κύπρο και είναι η Κυπριακή Αστυνομία που είναι η αρμόδια να πιάσει οποιονδήποτε και να τον φυλακίσει πάνω στην πλατφόρμα. Άρα, τροφοδοτούν τα ελικόπτερα, πηγαίνει εκεί πέρα, όλοι οι ξένοι αυτοί αποδέχονται ότι είναι η Κυπριακή Αστυνομία που είναι πάνω σε τι, αυτή είναι η ωραία κομπίνα. Όταν έχουμε ΑΟΣ, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τεχνητό νησί. Η πλατφόρμα θεωρείται νομοθετικά ως τεχνητό νησί. Τσακ το βράδυ μέσα και τώρα, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, γιατί βέβαια η Αγγλία προσπάθησε να κάνει κάτι άλλο, θα σας δώσω την εξήγηση. Κατάφερα λοιπόν να βάλω νομοθετικά το πλαίσιο της πλατφόρμας μέσα στην κυπριακή αρμοδιότητα και την νομοθεσία και επιπλέον αυτό, αν θέλετε να το πούμε λίγο πιο νομικά, είναι και διαδικασμένο. Με ποια έννοια. Η επόμενη πλατφόρμα που θα έρθει θα φάει κατευθείαν τον νόμο. Και ρωτάω τώρα, αυτό τώρα σας φαίνεται φυσιολογικό, έτσι γίνεται. Δεν είναι κατόρθωμα. Δηλαδή έχετε ξένους. Εδώ έχετε λοιπόν Αμερικανούς, Ισραηλινούς, Γάλλους, Ιταλούς, Κορεάτες που αποδέχονται ότι είναι η Κυπριακή Αστυνομία που λύνει τα προβλήματα πάνω στην πλατφόρμα. Και να ρωτιόμαστε αν έχουμε προχωρήσει σε αυτό το τομέα. Για να καταλάβετε τι έγινε. Πριν 1,5 χρόνο είχε γίνει ένα ατύχημα σε έναν εργάτη πάνω στην πλατφόρμα. Σου λέω τώρα με την Αγγλία, μην ευρεάσεις. Και ξαφνικά οι Άγγλοι τι έκαναν. Έστειλαν ελικόπτερο και το ανακοίνωσαν στην ιστοσελίδα τους, στις αγγλικές βάσεις, ως έρευνα και διάσωση ανθρώπου μέσα στη θάλασσα. Γιατί ήθελα να το πλασάρω αυτό. Θέλω να το πλασάρω, να μπορούν να πούν ότι εμείς, λόγω βάσεων, μπορούμε να διαχειριστούμε το search and rescue. Εσύ καταλαβαίνεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Άρα, αυτό το ξεπεράσαμε και το σταματήσαμε. Για όσους δεν έχουν καταλάβει τα υπονοούμενα, είναι το εξής. Να ξέρετε ότι το FIR της Κύπρου το διαχειριζόταν οι αγγλικές βάσεις έως το 2002. Ενώ οι Άγγλοι έχουν φύγει από το 1960 και δεν έχουν FIR. Κι όμως τότε η Κύπρος ήταν τόσο σαν κότα που δεν τολμούσε να πει θα πάρω εγώ το FIR, παιδί μου, εσύ έχεις φύγει. Όχι, συνέχιζε. Δηλαδή από το 1960 έως το 2002 είναι οι αγγλικές βάσεις που διαχειρίζονται το FIR. Άμα ρωτήσετε σε μερικούς τεχνοκράτες της εποχής, θα σας πούνε ότι είναι για λόγους τεχνικούς. Αφού είναι τεχνοκράτες, τεχνικούς οι λόγοι, ένα. Πάνω για λόγους στρατηγικούς το ξεφορτωθήκαμε. Άρα αυτά τα πράγματα τώρα συμβαίνουν και προσπαθώ να σας πω το εξής. Εδώ υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, τα τέσσερα. Αυτό εδώ το οχτάρι είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, είναι δίπλα από το 9, εδώ έχουμε και διάφορα ηφαίστεια λάσπης. Αλλά θέλω να σας πω, για να αποφασίσετε και να έχετε αυτό το πράγμα συνεκτικότητα. Δηλαδή, αυτά τα οικόπεδα επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Θα μου πείτε γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, γιατί όταν βάζετε αγωγούς, σας συμφέρει να περνάτε από οικόπεδα που είναι ξεκάθαρα. Και εντελώς τυχαία, άμα κοιτάξετε,
είναι πιο πολύ τα οικόπεδα που ακουμπά και μέσα κανεί με τα οποία υπογράψαμε παρά με τα άλλα. Θα μου πείτε όλοι ότι αυτό είναι σίγουρα για λόγους οικονομίας. Καμία σχέση. Είναι για λόγους καθαρά στρατηγικής που συνδυάζεται με την οικονομία. Γιατί όταν κάνετε μια συμφωνία με μια ξένη εταιρεία ότι νοικιάζει σε εσάς, η ξένη εταιρεία βάζει τα λεφτά στη δικιά σας τη χώρα. Δεν μπορεί να εμφανιστεί λοιπόν κάποιος άλλος και να πει «Μα όχι, είναι δικά μου». Δηλαδή τότε αυτό έχει ένα πρόβλημα με το συμβόλαιο. Άρα όλες αυτές οι εταιρείες που βλέπετε ενισχύουν την κυπριακή θέση, γιατί όλες αυτές βέβαια αναγνωρίζουν ότι η Κύπρος υπάρχει. Σας υπενθυμίζω ότι για την Τουρκία Κύπρος δεν υπάρχει ως κρατική οντότητα. Μπαίνοντας λοιπόν στο οικόπεδο 2-3, το σεισμικό κατάφερε να κάνει τι. Κατάφερε βέβαια να ησυχάσει τους Τούρκους ακροατές, λέγοντας βλέπετε εμείς θα τους κανονίσουμε, τελικά δεν κάνουν τίποτα. Αλλά τώρα κατάφερε τι. Κατάφερε να βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της. Την Αμερική, την Ρωσία, την Κίνα, την Γαλλία ξεχωριστά, τη Γερμανία ξεχωριστά, το Ισραήλ και τώρα απόφαση από τον ΟΗΕ. Και ρε παιδί μου, πολύ υψηλή στρατηγική. Δηλαδή πρέπει να το έχεις αυτό. Το πιο ωραίο είναι ότι εμείς τώρα τους λέμε ότι έχουν και υψηλή στρατηγική. Σας υπενθυμίζω για προσωπικά την υψηλή στρατηγική. Όταν εμείς κάνουμε μια ρηματική διακίνηση τώρα ως Ελλάδα, θεωρώντας ότι τα οικόπεδα που βγάζει η Τουρκία είναι απαράδεκτα στην υφαροκρηπίδα, βγήκε από κάπου εδώ ή από πιο πέρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Θα ξανάρθω μετά. Δεν θα υποστεί τώρα αυτά. Βέβαια, εσύ τους είπες τρεις ώρες. Τι φοβήθηκε. Υπερβολές. Πρέπει να σας δείξω το χάρτη που βγάζει η Τουρκία. Σε κάποια φάση θα νευριάσω και θα πω στη δίκη που είναι ο χάρτης. Αν είμαι σχετικά κοντά, θα κουνηθεί, αν είμαι... Α, περιμένετε, θα κάνω κάτι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε. Το σχέδιο ανά, με αγάπη. Γιατί είναι μερικοί από εμάς που δεν κατάφεραν να φτάσουν ούτε στο άγνο πέμπτη. Αν κοιτάξετε λοιπόν την παράγραφο 3, θα καταλάβετε όταν θα σας το ζωγραφίσουμε ότι αυτό εδώ το μοβ και αυτό εδώ το κίτρινο θα ήταν το λάμπο. Άρα, αν βάλετε τα οικόπεδα πάνω σε αυτό, θα καταλάβετε αμέσως ότι όντως αυτή την περίοδο δεν θα είχε κανένα πρόβλημα την Κυπριακή ΑΟΣ, εφόσον δεν θα υπήρχε η Κυπριακή ΑΟΣ στην περιοχή. Ωραία. Το 2009 η Τουρκία έβγαλε αυτά τα οικόπεδα λέγοντας ότι είναι δικά της. Άρα για όσους δεν τα ξέρουν αυτά, για να μην φοβηθείτε, τελικά μόνο η γνώση αντιστέκεται στην προπαγάνδα, τα οικόπεδα που είναι πολύ μικρά εδώ είναι αληθινά οικόπεδα. Και όπως βλέπετε, αυτός είναι τουρκικός χάρτης πάνω στον οποίο βάλαμε την ελληνική ΑΟΣ και την κυπριακή ΑΟΣ. Το 2009 έβγαλαν αυτά τα οικόπεδα, βέβαια μην ανησυχείτε, δεν θα παραπονούν σε κάποιον, λένε ότι υποτίθεται ότι είναι κρατικά. Όταν η Τουρκία λέει ότι είναι κρατικά, είναι ότι δεν πάει κανένας. Το ξέρετε. Τώρα είναι το 2012 έβγαλαν αυτά. Εμείς βέβαια το 2012 είχαμε εκλογές, μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τις ιδέες. Άρα περιμέναμε ένα χρόνο μέχρι να πούμε, α, τώρα είναι σημαντικό και είναι πολύ επίγον, αφού πέρασε ο χρόνος. Και κάναμε λοιπόν ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται γιατί βάζει οικόπεδα στην υφαροκρηπίδα μας. Δεν το κάνουμε για την ΑΟΣ, γιατί βέβαια επειδή δεν έχουμε ακόμα ΑΟΣ, δεν μπορούμε να πούμε ότι παραβιάζουν την ΑΟΣ, άρα εκεί πέρα παραβιάζουν την υφαροκρηπίδα. Προσέξτε τώρα δειγματοληψία και υψηλή στρατηγική τουρκική. Εκεί εδώ θα το απολαύσω. Μόλις η Τουρκία είδε αυτό το πράγμα και έγινε αποδεκτό από τον ΟΗΕ, είπε θα κάνω και εγώ το ίδιο. Μεγάλη στρατηγική.
Άρα πηγαίνει η ρηματική διακίνηση της Τουρκίας και τρώει μια τεράστια σφαλιάρα, διότι της δεν έχει μπορούσει καν να στείλει ρηματική διακίνηση, εφόσον δεν έχει υπογράψει καν το δίκαιο της θάλασσας και δεν μας θεωρείς καν αρμόδιος να κοιτάξουμε το θέμα. Και ρωτάω τώρα, ποια διάνοια στην Τουρκία σκέφτηκε να στείλει αυτή τη ρηματική διακίνηση? Α? Θέλει απόλυση, δεν γίνεται. Πόσο μπορείς να το κάνεις? Εγώ να ξέρετε τώρα, επιπλέον από όλα αυτά που σας είπα, ελπίζω να το ξέρεις, η Κύπρος έκανε ρηματική διακίνηση. Για την ΑΟΣ. Και λέει ότι όλα αυτά που βγάζετε είναι απαράδεκτα. Δηλαδή δεν κάνει μόνο για το σεισμικό. Και χθες βγήκε πάλι απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμαχίες εντελώς τυχαίες. Δηλαδή η Κύπρος υποστηρίζεται, αλλά η Κύπρος είπε, έβαλε βέτο σε άνοιγμα κεφαλαίων για την ένταξη της Τουρκίας. Θυμάστε ότι στο σχέδιο ΑΝΑΝ προβλέπεται στη σελίδα 3 η Κύπρος να μην μπορεί να ψηφίζει εναντίον της Τουρκίας. Είναι υποχρεωμένη να λέει ναι. Αυτό προβλέπεται μέσα στο σχέδιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εντελώς καταπάτηση ευρωπαϊκού κειμένου, γιατί βέβαια στο ευρωπαϊκό κειμένο δεν προβλέπεται κάποιος να ψηφίζει πριν το τι θα ψηφίσουμε. Κι όμως αυτό ήταν γραμμένο και προσπαθούσε να μας πούνε ότι είναι και φυσιολογικό. Η Κύπρος λοιπόν έβαλε βέτο και ποιος έβαλε βέτο, δεν το ξέρετε πολύ, έβαλε και η Ελλάδα. Και ποιος άλλος, η Αυστρία. Η Αυστρία έχει μια πολύ ειδική σχέση με την Τουρκία. Ένα πολύ απλό λόγο, η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ πολέμων εναντίον της Τουρκίας. Τόσο απλό. Και τελείως τυχαία βρήκε ότι είναι απαράδεκτο να μπαίνει στην Κυπριακή Άωση. Που όπως βλέπετε η Αυστρία είναι δίπλα στην Κύπρο. Γι' αυτό έχει λόγο του ταινίας, παιδί μου. Άρα σας υπενθυμίζω για όσους δεν θυμούνται ότι η Αυστρία έχει ήδη υποστεί δύο πολιορκίες στη Βιέννη, τις οποίες τις θυμάται πάρα πολύ καλά, ειδικά τη δεύτερη, γιατί τότε επινόησε να δημιουργήσει τα λεγόμενα κρουασάν, τα οποία σημαίνουν ημισέλινο στα γαλλικά, και γι' αυτό κάθε φορά που τρώτε ένα κρουασάν, να μην το ζητάτε μακρουλό. Δηλαδή, βέβαια, εμείς στην Ελλάδα, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι κρουάσα, το βάλαμε μακρουλό, βάλαμε και μερέντα, βάλαμε και βουτύρου, τέλος πάντων το κάναμε ό,τι να είναι. Αυτοί λοιπόν επινέωσαν αυτό το γλυκό για να θυμούνται ότι κάθε φορά που θα το τρώω, ότι ήρθαν μέχρι τη Βιέννη. Εκεί πλέον, επειδή τους αρέσει και η γλυπτική, στην κεντρική πλατεία της Βιέννης έχουν βάλει τον στρατηγό των Πολωνών, ο οποίος πατάει πάνω σε ένα κρουασάν. Και για όσους θεωρείτε ότι είστε πολύ, ξέρετε, λιναράδες και τέτοια, θα ήθελα να δω τη φάτσα σας, αν σας έλεγα ότι εμείς, πλατεία Συντάγματος, θα βάλουμε το κολοκοτρόνι να πατάει πάνω σε μια μισέλη. Α, καλά. Αυτό θα ήταν κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα καν στη Βουλή. Είναι πιο πέρα από πιο πέρα, πιο πέρα. Και αυτό στην Βιέννη είναι φυσιολογικό. Και εντελώς λοιπόν φυσιολογικά οι Αυστριακοί είπαν δεν ανοίγουμε τα κεφάλαια. Άρα δεν άνοιξαν τα κεφάλαια. Αιτιολογικό. Γιατί δεν άνοιξαν τα κεφάλαια? Γιατί μπήκατε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι υψηλή στρατηγική. Όταν θες σοκεγρά να άνοιξε τα κεφάλαια, τι κάνεις, πας και αυτό. Δεύτερον, επειδή έχουν νευριάσει με το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, λένε επειδή δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Και τώρα, στην Ελένη με αγάπη, το απίστευτο ποιο είναι. Είναι ότι η Κυπριακή ΑΟΣ λειτουργεί καταλυτικά σε εθνικό επίπεδο για την Κύπρο και όχι μόνο για θέματα θάλασσας. Άρα ξαφνικά δέχεται πιέσεις στην Τουρκία μέσω της Κυπριακής ΑΟΣ, η οποία δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια.
Και εμείς αναρωτιόμαστε αν τα πάμε καλά. Άρα η συνέχεια αυτής της διαδικασίας είναι πάρα πολύ απλή ουσιαστικά. Θέλω να δω κάτι άλλο εδώ. Αυτό είναι ενδιαφέρον όταν βλέπετε τα σεισμικά δεδομένα. Θα σας δείξω άλλα σεισμικά δεδομένα. Για να θυμάστε πόσο άθεσο είναι αυτό που κάνω, υποτίθεται. Όλα κάνω σεισμικά. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σας υπενθυμίζω κάτι άλλο. Εδώ είναι τα οικόπεδα της Αιγύπτου. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα σε σχέση με την Αιγύπτο. Να θυμάστε ότι αυτά εδώ τα 15 μπλοκ έλεγαν το Φλεβάρι του 2013 και έχουν τώρα τοποθετηθεί. Και αυτό το μπλοκ 12 αγγίζει ταυτόχρονα την Κυπριακή Αόνος και την Ελληνική Αόνος. Και σέβεται την ύπαρξη Καστελορίζου. Τεράστιο θέμα, γιατί υποτίθεται ότι εμείς βλέπουμε την Αίγυπτο ως σύμμαχο της Τουρκίας, ενώ η Αίγυπτος κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Άρα, η συμφωνία στο Κάιρο. Τι έγινε ακριβώς στο Κάιρο. Στο Κάιρο ήμασταν προετοιμασμένοι να πάμε για καλά νέα. Άρα, η οριοθέτηση πάνω στο τρίτο σημείο έχει ως στρατηγική την εξής. Πρώτα απ' όλα την επέκταση της οριοθέτησης της Κύπρου με την Αίγυπτο, γιατί της λείπουν 8 ναυτικά μίλια, τα οποία το 2001, σε μυστικές συναντήσεις που είχαμε τότε, η Ελλάδα έσπρωξε την Κύπρο για να πάει λίγο πιο πέρα. Άρα το 2003 συμφώνησαν χάνοντας τα 8 ναυτικά μίλια. Για ποιο λόγο? Για να μην ενοχλήσουμε την Τουρκία λόγω Καστελορίζου. Δηλαδή είναι το Καστελόριζο που παίζει σε αυτήν εδώ την μικρή απόσταση. Τώρα λοιπόν κάνουμε διορθωτική κίνηση το 2014 και λέμε αυτό που έλειπε το πάμε μέχρι το τριπλό σημείο τώρα. Έχουμε αλλάξει. Κάνουμε λοιπόν επίσκεψη συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου που δεν έχει γίνει ποτέ. Σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος μας ζήτησε 2 φορές να κάνουμε οριοθέτηση. Μία φορά τη ζήτησε ο Παπαδόπουλος και μία φορά ο Χριστόπουλος. Και τις 2 φορές είπαμε όχι, ως Ελλάδα, λέγοντας ότι μπορεί να είναι ενοχλητικός. Καταλάβετε λοιπόν, μιλάμε για 48,6 χιλιόμετρα. Τώρα έχει μία μεγάλη αλλαγή, τώρα γίνεται αυτό και βέβαια μία οριοθέτηση με την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Άρα βλέπετε τώρα έχουμε μία τριπλή οριοθέτηση πάνω στο τριπλό σημείο. Ξαφνικά σημαίνει τι, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να λέει πια ότι εγώ μπορώ να πατήσω πάνω στην ΑΟΣ της Αιγύπτου. Γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ενωθεί και από κάτω, στο τριπλό, η Αίγυπτος λέει εγώ συμφωνώ με τους δύο. Αυτά είναι τα διαγράμματα Γορονόη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, νομίζω ότι είναι ευκολό να σας δείξω. Κινούμαστε τώρα και αυτό ονομάζουμε, αν θέλετε, το τριπλό σημείο επαφής. Τα έχουμε κάνει τώρα. Τέλος πάντων, και εδώ το βλέπουμε. Μιλάμε για αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα άλλο τριπλό σημείο επαφής, όπου εκεί παίζει η Τουρκία. Βέβαια η Τουρκία, ενώ λέει ότι δεν υπάρχει Κύπρος, λέει ότι άμα θέλετε να βάλετε αγωγό από την Κύπρο και να περνάει από την Τουρκία, εμείς είμαστε μέσα. Αυτό πρέπει να έχεις επινόηση, ας πούμε. Δηλαδή, ο αγωγός φεύγει από μια χώρα που δεν υπάρχει, τροφοδοτείται με φυσικό αέριο που δεν υπάρχει, αλλά περνάει από την Τουρκία, η οποία υπάρχει βέβαια. Και αυτό είναι για λόγους ασφάλειας. Το λέω συχνά και στους σπουδαστές, στις στρατιωτικές σχολές, βρείτε μου μία συμφωνία που έχει τηρήσει η Τουρκία. Όχι δύο, μία. Μία. Άρα θα δείτε λοιπόν ότι αυτό που παίζουμε τώρα, θα έχετε ακούσει ότι προετοιμαζόμαστε, τουλάχιστον να το χάρετε από πριν, γιατί τελικά βλέπω ότι και στην Ξάνθη πρέπει να σας προετοιμαστούμε για να χαρείτε μετά όταν θα έρθει. Όταν τώρα μιλάμε για την τριπλή επαφή στο Τελ Αβίβ, βέβαια, είναι λανθασμένη έκφραση. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τριπλό σημείο.
η Κύπρος ακουμπάει το Ισραήλ, αλλά δεν ακουμπάει η Ελλάδα, άρα δεν υπάρχει κανένα τριπλό σημείο. Όταν λέμε λοιπόν τριπλή συμφωνία Τελαβίβ, τι εννοούμε? Εννοούμε απλώς ότι πάμε να ενισχύσουμε την τριπλή συμφωνία του Καΐρου μέσω και του Ισραήλ, το οποίο αποδέχεται αυτό που έχει γίνει με την Αίγυπτο. Γιατί δεν έχουμε καμία επαφή εμείς ως Ελλάδα, ΑΟΣ, με την ΑΟΣ του Ισραήλ. Εδώ σας έχω γραφεί την ΑΟΣ της Παλαιστίνης. Για όσους δεν ξέρουν ότι η ΑΟΣ της Παλαιστίνης δεν ακουμπάει καν την Κύπρο, γιατί σε κάποια φάση είχε κατηγορηθεί η Κύπρος από διάφορους άσχετους ότι είναι απαράδεκτο που κάνετε συμφωνία με το Ισραήλ, γιατί καταπατάτε τα δικαιώματα της Παλαιστίνης. Μα η Παλαιστίνη δεν ακουμπάει την Κύπρο. Πώς να τα καταπατήσει? Είναι πολύ πιο φέλα, είναι κλειστό το λίγο. Άρα, αυτό που ετοιμάζεται τώρα είναι το εξής. Αυτή είναι εδώ η οριοθέτηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, με αυτήν εδώ και αυτήν εδώ. Αυτές εδώ είναι τρεις. Γιατί είναι σημαντική αυτή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Κύπρο, γιατί είμαστε σε μια περιοχή που λέγεται Λεκάνη Ηροδότου. Η Λεκάνη Ηροδότου είναι μια περιοχή που είναι τόσο αξιόλογη όσο είναι αυτή που είναι κάτω από την Κρήτη. Άρα, για την τάξη μεγέθους, το κοίτασμα στο Κατά Ακολό αντιπροσωπεύει 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης αντιπροσωπεύουν 450 χρόνια ενεργειακής Ελλάδος. Τα κοιτάσματα που έχουμε βρει προς το παρόν αντιπροσωπεύουν 150 χρόνια ενεργειακής Κύπρου. Το Ισραήλ έχει βρει 600 χρόνια ενεργειακού Ισραήλ. Άρα, το θέμα ποιο είναι? Αυτοί οι παίκτες εδώ, εδώ, εδώ και εδώ, έχουν πολύ φυσικό αέριο. Ως εδώ μια χαρά. Τι το κάνεις? Αν θα μου πείτε, ας βάλουμε φυσικό αέριο παντού. Καμία σχέση, γιατί ακόμα και να το στέλναμε, θα πρέπει να περάσει 450 χρόνια να το κάψουμε όλο. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι κάνω εξωστρέφεια και εξαγωγή. Και εδώ είναι το κερασάκι της υπόθεσης. Είναι ότι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου είναι η Ιταλία. Κοιτάξτε πώς τα έχει κάνει ωραία ο Θεός. Μας είπε τα κοιτάσματα από εδώ. Μετά οι άνθρωποι έκαναν την Ιταλία και έχουν βάλει ένα τεράστιο δίκτυο φυσικού αερίου. Και να ξέρετε και το φυσικό αέριο που είναι στην Ελλάδα έχει τις προδιαγραφές της Ιταλίας. Είναι η Ιταλία που μας έχει επηρεάσει. Και εδώ είναι το κερασάκι για μένα. Είναι το εξής. Η Ιταλία που είναι από εδώ, κατάλαβε ότι τα μεγάλα κοιτάσματα είναι εδώ. Άρα σου λέει, εγώ θα παίξω εκεί μέσα. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Η Ιταλία πηγαίνει με την έννοια από εδώ και ουσιαστικά βοηθάει την Κρήτη να κάνει την Κύπρο να κάνει εξόρυξη για να της αγοράσει το φυσικό αέριο που θα βρει. Αυτό δηλαδή και να το ήθελες. Άρα έρχεται ο πελάτης για να βοηθήσει τον πολιτή να βγάλει το φυσικό αέριο με την τεχνογνωσία που έχει. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ ή εδώ ή εδώ, τώρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο, πολύ σημαντικό. Αυτός ο χάρτης είναι ο επίσημος που βγήκε και συνδυόμαστε, γιατί είναι ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί στην Κύπρο πάλεψαν για το θέμα της ένωσης. Πολλοί βέβαια στην Ελλάδα δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό το θέμα της ένωσης. Όταν πέτυχε η Κύπρος την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια ένωση. Και το ερώτημα είναι, αν θέλετε να αναρωτηθείτε αν αυτή η ένωση είναι πιο ισχυρή από αυτό που λέγαμε την ένωση, να ξέρετε πως ναι. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τότε ο Τάσος είχε κάνει ένα λάθος στις 13 Απριλίου 2003, να το ξαναβρείτε αυτό άμα θέλετε, λέει, πετύχαμε την Ένωση. Ενώ έπρεπε να πει, πετύχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε. Αλλά του βγήκε τόσο και στην πραγματικότητα, μα το σκεφτείτε ορθολογικά. Όταν εδώ τώρα μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μιλάμε για Ευρωζώνη και ταυτόχρονα μιλάμε για ΑΟΖΙΚΗ Ένωση,
Αυτά πράγματα μπορεί και να μην υπήρχαν με αυτό που λέμε την εκκλησική. Άρα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί τώρα το ενισχύουμε και βλέπετε λοιπόν ότι στα project έχουμε το 5 που είναι το Ευρωάζια Interconnector, το οποίο θα συνδέσει το Ισραήλ με την Κύπρο, την Κύπρο με την Κρήτη και την Κρήτη με την Αττική. Αλλά έχουμε και τώρα το SouthMed Pipeline, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν μερικά χρόνια, όταν το λέγαμε αυτό αποκλείεται. Ελπίζω εσείς να είδατε ότι με το θέμα της Ρωσίας σταμάτησαν τον άλλον, ο οποίος υποτίθεται ότι έπαιζε. Άμα κοιτάξετε τώρα τις δηλώσεις του Υφυπουργού ΙΠΚΑ, θα δείτε ότι ξέραμε ήδη εδώ και 3 χρόνια ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο Σάουντ είχε ενδιαφέρον ότι το συζητάμε. Βέβαια, άμα εσείς και εσείς έχετε μια ειδικότητα, εφόσον έχετε τον Μπουργάσκα σαν όλο. Υπάρχουν μερικοί αγωγοί που εμφανίζονται για να τους λέμε, αλλά όχι να τους κάνουμε. Και υπάρχουν μερικοί αγωγοί που δεν το πολύ λέμε και γίνονται. Εδώ λοιπόν, αυτό το σύστημα μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή την ένωση και θέλω να σας δείξω πού είναι το... μαζί, συνδεδεμένοι με την Ελλάδα, μέσω της Κρήτης. Αν θέλετε, θα είναι το αντίδωρο για τον ερωτόμετρο. Ναι, αυτό. Το επόμενο, αυτό το παρόν. Ωραία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το χάρτη βλέπετε ένα προσχέδιο που ήταν πριν. Άρα, υπάρχουν εξελίξεις στο Interconnector Ευρωάζια. Το Interconnector Ευρωάζια είναι ένα καλώδιο το οποίο ενώνει 3 χώρες, είναι διπλής κατεύθυνσης, 60 κιλά γραμμικό βάρος, μήκος πάνω από 1000 χιλιόμετρα, θα είναι το παγκόσμιο ρεκόρ και θα τοποθετηθεί από ιταλικό καράβι που έχει ήδη κατασκευαστεί. Προσέξατε, είπα ιταλικό. Τελώς τυχαία βέβαια, που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Θα τοποθετηθεί λοιπόν ένα μέτρο κάτω από το πυθμένα της θάλασσας με ρομπότ που κατεβαίνει κάθετα, σκάβει, βάζει και τοποθετείται σε όλη την πορεία. Αυτό το καλώδιο θα περάσει αναγκαστικά από αυτά τα 2 σημεία, που είναι τα 2 τριπλά σημεία όπου είναι η ζώνη επαφής της Κύπρου με την Ελλάδα, που σε αφορά την ΑΟΣ, 48,6 χιλιόμετρα. Τα βάθη είναι 2.600 και 2.930. Το καλώδιο λοιπόν θα περάσει από εδώ και θα πάει στην πραγματικότητα όχι εκεί που ζωγραφίζεται, θα δείξω τώρα καλύτερα τη συνέχεια, αλλά θα πάει Ηράκλειο, περιοχή Κορακιά. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Το καλώδιο αυτό πέρασε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Project of Common Interest, εντάξει. Αυτό είναι σπάνιο να γίνεται αυτό, να ξέρετε ας πούμε ότι ο αγωγός δεν έχει περάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο και εδώ βλέπετε πάνω σε αυτό το χάρτη, να θυμάστε για όσους δεν ξέρουν καλά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όταν βλέπετε Commission θα γίνει. Όταν βλέπετε Ευρωκοινοβούλιο θα υποθεί. Άρα, όλα αυτά τα γκρίζα που βλέπετε παντού είναι ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης που υπάρχουν ήδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μόνο τα καλώδια που είναι διασυνοριακά σε αυτό το project. Άρα, τι γίνεται. Η Ελλάδα με την Κύπρο, που είναι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώνοντας μαζί την Κρήτη με την Κύπρο,
μπορούμε να ενώσουμε την Κρήτη με την Αττική. Θα μου πείτε τι είναι πάλι αυτό το φόρκο που βρήκαμε. Άμα ενώσουμε μόνο την Αττική με την Κρήτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει τίποτα. Γιατί λένε ότι δεν είναι διασυνοριακό. Θα μου πείτε γιατί το κάνει αυτό, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει πολιτισμό, επειδή είμαστε ο πυρήνας της, και δεν δίνει ποτέ στον ίδιο. Δεν δίνει στους δύο. Γιατί ο ένας ελέγχει τον άλλο. Άρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος και της Κύπρου, βλέπετε αυτό είναι το Ιούνιο 2013, μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο, εδώ είμαστε απίστευτοι, έχουμε συμφωνήσει οι τρεις χώρες να κάνουμε ένα καλώδιο το οποίο άξιζε 1,5 δισεκατομμύρια, τελικά αξίζει ουσιαστικά 2,8. Έχει ενδιαφέρον και η θέση του Ισραήλ. Αν ρωτήσετε τη θέση του Ισραήλ, καλά, αυτό το καλώδιο είναι πιο ακριβό. Τι θα κάνετε, θα το κάνουμε. Και πόσο θα το κάνετε, θα το κάνουμε αυτό. Για το Ισραήλ, το θέμα να γίνει αυτό το καλώδιο είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και δεν είναι θέμα εθνικής οικονομίας. Αλλά το καλώδιο θα γίνει. Και επειδή παίζει πολύ το Ισραήλ με την Κύπρο, θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτό σίγουρο, ακόμα και αν πρέπει να το κάνει μόνο του. Τώρα, άμα κάνουμε λοιπόν μόνο αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση. Οι τρεις χώρες λοιπόν λειτουργήσαν μαζί και ενώ δεν έχουμε ακόμα υπογράψει συμφωνία όσο με την Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε να χρηματοδοτήσει το καλώδιο. Θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν. Επειδή πρώτον ξέρετε θα το κάνουμε, δεύτερον έχει ήδη ένα καλώδιο Κρήτα που ενώνει την Ιταλία με την Ελλάδα. Άρα αυτό, αν θέλετε, θα αναβαθμιστεί, θα περάσει στα 2 GW. Πολύ σημαντικό και για τα 12. Θα μου πείτε, μα αφού δεν εμφανίζονται τα 12. Κι όμως, επειδή θα υπάρχει αυτό το καλώδιο, η Κρήτη θα μετατραπεί σε hub. Άρα από την Κρήτη θα μπορέσουμε να τραβήξουμε γραμμές κατευθείαν στα Δωδεκάνησα, χωρίς τα Δωδεκάνησα να είναι υποχρεωμένα να καίνε πετρελαϊκό, δηλαδή ναυτιλιακό πετρέλαιο, να το μετατρέπουν σε ρεύμα. Θα προέρχεται από αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα θα είναι τόσο σταθερό, που για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας θα έχουμε ουσιαστικά χώρα αποθήκευσης, όπως βλέπετε αυτή την μπαταρία, ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το καλώδιο θα μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα που θα προέρχεται από τα κοιτάσματα του Ισραήλ, της Ελλάδος και της Κύπρου. Και όλοι μαζί και οι τρεις περνάνε από το ίδιο καλώδιο. Άρα σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα μεταξύ τους, μπορεί να το πουλήσουν σε αυτόν, άμα δεν έχει κανένα πρόβλημα και οι τρεις μπορούν να πουλήσουν πιο πέρα. Άρα η ιδέα τώρα είναι να τροφοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει, εφόσον θα έρθετε που θα έρθετε, μπορεί να έρθει και πιο νωρίς. Άρα οι ημερομηνίες τώρα βλέπετε ότι είναι 2017-2020. 17 θα είναι για αυτό το κομμάτι και 20 για αυτό το κομμάτι. Σε αυτή τη φάση υπάρχει τώρα μια αλλαγή σε επίπεδο ελληνικό. Έχετε όλοι ακούσει για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει διαχωριστεί σε ΑΔΜΙΕ. Ας πούμε μόνο τον ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ είναι το κομμάτι της ΔΕΗ που ασχολείται με τα καλώδια υψηλής τάσης. Άρα, το Interconnector Ευρωάσια ή για να όπως βλέπετε εδώ, ΔΕΗ Quantum. Άρα το ΔΕΗ ήταν η ΔΕΗ η δικιά μας και εδώ είναι η Quantum η δικιά σας. Τώρα, η ΔΕΗ αποφάσισε να παραχωρήσει το project στον ΑΔΜΙΕ. Άρα βγήκε Δέλτα Σίγμα της ΔΕΗ και είπε, εφόσον αυτό είναι υψηλής τάσης και εσείς αυτή τη δική, το βάζουμε σε αυτό το κομμάτι. Και ο ΑΔΜΙΕ στο δικό του ΔΣ αποδέχθηκε να κάνει τη διαδικασία. Άρα θα δείτε σε κάποια φάση ΑΔΜΙΕ Quantum. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι σε κάποια φάση θα δούμε απλώς Interconnector Ευρωάσια. Γιατί θα είναι το όνομα του ΑΔΜΙΕ. Βλέπετε, αυτά είναι στρατηγικές αποφάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές και τα ελληνικά δεδομένα και τα κυπριακά δεδομένα. Για να καταλάβετε τώρα τι λένε τα κυπριακά δεδομένα. Αυτό που θα πω τώρα θα συναχωρήσει τους Έλληνες,
ας πω τους Έλληνες γενικά. Θυμάστε ότι όταν έχουμε μια εισβολή, έχουμε μια επίθεση, αυτό που μας μαθαίνει ο στρατός είναι πολύ απλό, χτυπάμε τα κέντρα ενέργειας. Από το 1974 μέχρι το 2014, η ελεύθερη Κύπρος τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα τα κατεχόμενα. Α, βλέπω ότι μερικοί δεν το ξέρω. Θα το πείτε το. Πάνω στο πεντανάκτυλο υπάρχει ένας ειδικός φωτισμός. Ναι, όλμα. Το έχει συνδυάσει, ε. Άρα φαντάζομαι ότι εμείς του δίνουμε τζάμπα ρεύμα και πάνω στο πεντανάκτυλο μας βάζουν τη σημαία της κατοχής. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι. Γιατί η κίνηση είναι πολύ απλή, σηκώνει την πρίζα. Όχι. Θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα το έχουμε ενσωματώσει στην οτροπία μας, ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί δεν έπρεπε να πέσει η οικοδομία των κατεχομένων. Και λες, καλά ρε παιδιά, στρατιωτικούς δεν έχουμε να μας το διδάξουν αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει καμένη γη. Ξέρετε τι σημαίνει την απόφαση που πήρε ο Παπαδοτρώνης. Έκαψε τον κάμπο για να μην έχουν καμία τροφοδότηση. Και εμείς λοιπόν, για να μην χαλάσει η οικοδομία των κατεχομένων, που έχουμε πάνω από 120.000 υπήκους, οι οποίοι ζουν παράνομα πάνω στην Κύπρο, εμείς συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε με ρεύμα τα κατεχόμενα, τα οποία δεν πληρώνουν. Σε αποφάσισε τις τροφοδοτικές. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το σου λέω. Δεν πρόσεξες, γιατί το πήρες πολύ αμυντικά. Εγώ είπα, δεν έχουμε, υπάρχει και βίντεο στρατηγική, δεν έχουμε στρατιωτικούς να μας διδάσκουν. Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι το εξής. Αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα εδώ και 40 χρόνια, χωρίς κανένας να μπλέει τίποτα, τώρα ξαφνικά μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα που δεν περνάει από εκεί. Και το πιο σημαντικό είναι το εξής. Όταν ακούτε τον Πρωθυπουργό που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες στις δύο κοινότητες. Ελπίζω, για τους Ελλαδίτες τώρα μιλάω, να μην πέφτετε στην παγίδα και να πιστεύετε ότι δεν το κάνουμε ήδη, γιατί οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι, οι Μαρονίτες, οι Λατίνοι και οι Αρμένοι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Άρα παίρνουν την κυπριακή ταυτότητα, που είναι η ευρωπαϊκή και ταυτότητα, και έχουν τις ίδιες απολαβές. Και να καταλάβετε, για όσους δεν το πιάνουν, πώς αυτό σχεδιάζεται και πώς συνδέεται με την απελευθέρωση της Κύπρου, είναι ότι αυτή την περίοδο έχουμε εκθετικές ζητήσεις σε ποιον τομέα. Στις ταυτότητες εκκυπριακές από τους Τουρκοκύπριους. Και έχει ενδιαφέρον γιατί μας λέει λοιπόν η Τουρκία, «Α, πρέπει να είμαστε δίκαιοι». Μα το θέμα είναι ότι είμαστε δίκαιοι και αυτό είναι το πρόβλημά της. Οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν το θέμα του φυσικού αερίου όπως οποιοσδήποτε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όχι οι Έλληνες. Και ρωτάω, τότε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Γιατί οι Έλληνες είναι κανονικοί Τούρκοι. Έχουν και αυτοί δικαιώματα στην Τουρκία. Όχι στην Κύπρο. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται. Αυτές οι αλλαγές διαμορφώνουν την κατάσταση με πολύ σοβαρό τρόπο ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Διότι πολύ απλά όλοι βλέπουν ότι τώρα το θέμα του ενεργειακού και του φυσικού αερίου παίζει. Και παίζει πολύ πιο δυνατά από το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού. Για πάρα πολλά χρόνια, ως κόπανοι που είμαστε, θεωρούσαμε ότι το Κυπριακό λύνεται κάθε φορά που έχουμε αμερικάνικες εκλογές. Λίγο πριν βέβαια, όχι λίγο μετά, λίγο πριν. Λίγο πριν λέγαμε τώρα θα λυθεί, τώρα θα λυθεί, θα λυθεί. Θυμάστε ακόμα, από το Βουκάκι ήδη εδώ, κάθε φορά, λοιπόν. Κύριε παιδί μου, πόσες φορές θα καταλάβεις, θα χρειαστείς να καταλάβεις κάτι.
Μου θυμίζει αυτό το πράγμα, ξέρετε, τους δύο φίλους που πηγαίνουν στον κινηματογράφο και βλέπουν μια ταινία που είναι ένα άλογο που περνάει πάνω από ένα ποταμάκι και πηδάει. Και το άλογο δεν τα καταφέρει και πέφτει μέσα στο ποτάμι. Και ξαναπηγαίνει να δω την ταινία. Γιατί μπορεί την επόμενη φορά να το περάσει. Του δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Και λες, μα είναι δυνατόν να το σκεφτόμαστε έτσι. Άρα στην πραγματικότητα να καταλάβετε όλοι, γι' αυτό μιλάμε εδώ, γι' αυτό έρθαμε, γι' αυτό σας είδα και με αυτόν τον τρόπο. Η Κυπριακή ΑΟΣ, ως δυναμική, έχει την δυναμική να απελευθερώσει την Κύπρο. Τόσο απλά. Είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν ότι μερικά πράγματα δεν γίνονται με έναν τρόπο συμβατικό. Η Κυπριακή ΑΟΣ είναι τόσο δυναμική που αναγκάζει τώρα αυτή την περίοδο την Τουρκία να διαχειρίζεται διαφορετικά το θέμα από αυτό που έκανε πριν. Και λέει, τύπου, θα ήταν καλό να λύσουμε το πρόβλημα του Κυπριακού πριν αρχίσουμε τις εξορίξεις. Έχουμε μερικούς του ραγιαδισμού δική μας που λένε ναι, ναι, θα ήταν καλό να το λύσουμε. Και βέβαια δεν θα το λύσουμε πριν. Θα το λύσουμε μόνο όταν θα το θέλουμε εμείς. Και για να το λύσουμε σωστά πρέπει να το κάνουμε με την ΑΟΣ και όχι χωρίς την ΑΟΣ. Τα πράγματα που έχουν εξελιχθεί, θα σας το πω πολύ απλά, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που είναι κάποιες ηλικίες εδώ. Από το 1974 μέχρι το 2004 δεν έχει γίνει τίποτα για την κρίση του Κυπριακού. 30 χρόνια πεταμένα. Άρα, δεν θέλω, το λέω και τους Κύπριους τώρα, δεν θέλω να ακούω αυτές τις αηδίες του τύπου 40 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Από τα 40 χρόνια, παιδιά, τα 30 δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. 1974 προσπαθήσαμε να κάνουμε υποτίθεται την τρίτη Βιέννη, μια ηγεία που δεν εφαρμόστηκε ποτέ για τους λόγους που ξέρετε. Μετά θα πάμε έως το 2003-2004 που θα είναι ΑΟΣ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη, ΑΟΣ, φυσικό αέριο. Και έφερα δεν καταλάβαζε ότι έχουμε ένα θέμα, ότι μόνο πώς θα εκεί πηγαίνει. Άρα, για όσους από εσάς, γιατί ανάλογα με από ποιο χώρο κινείστε πολιτικά, θεωρείτε, ας πούμε, ότι η ΑΟΣ είναι μια καπιταλιστική προσέγγιση, απαράδεκτη κλπ. Είναι γελίο για την Κύπρο. Γιατί για την Κύπρο αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Εγώ σας το λέω αλλιώς. Για την Κύπρο, ακόμα και μόνο που υπάρχει η ΑΟΣ, χωρίς να έχουν βγάλει ούτε καν λεφτά από την ΑΟΣ, άμα αυτό μας επιτρέψει να απελευθερώσουμε την Κύπρο, ήδη αυτό αρκεί. Ήδη αυτό. Δεν ανάγκη να κάνεις περισσότερα πράγματα. Και το άλλο που δεν έχουμε καταλάβει είναι το εξής. Όταν επανενώθηκε η Γερμανία, ποιος ασχολήθηκε με το τι πέρασε η Γερμανία για να εξισορροπήσει τις δύο χώρες. Η Γερμανία, τεράστιο κράτος, μιλάω τώρα για τη Δυτική Γερμανία σε σχέση με την Ανατολική. Τεράστιο κράτος, τεράστιες δυνατότητες, απορροφάει την Ανατολική Γερμανία χάλια. Έφαγε τα μούτρα της, χρειάστηκε πάνω από 15 χρόνια για να βρει την ισορροπία της. Αυτό το ξέρετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι Γερμανοί, εμείς ξέρετε, ακούμε τώρα πρόσφατα τα θέματα της λιτότητας και καταλαβαίνουμε, λες και δεν υπάρχει λέξη λιτότητα στην Ελλάδα. Την έχουμε επικουρικά. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι Γερμανοί είναι τόσο κολλημένοι το θέμα της λιτότητας. Είναι πάρα πολύ απλό. Οι Γερμανοί έφαγαν λιτότητα για 15 χρόνια για να κάνουν την επανένωση. Το βγάζω αυτό. Έχετε σκεφτεί, το λέω έτσι Κύπριος τώρα, είναι και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά όλα, αλλά βέβαια είναι λίγο στον κόσμο που δεν είναι οικονομικά. Γι' αυτό είναι καλό παιδί βέβαια. Έχετε σκεφτεί ποιο είναι το κόστος της επανένωσης. Δηλαδή, ας πούμε ότι η Κύπρο, το λύνουμε το πρόβλημα, παιδί μου, λύνεται. Και λέμε τώρα, υπάρχει μια διαφορά στο στάτους, θέλουμε να το εξισορροπήσουμε. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να εξισορροπήσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό, τις μετρήσεις που έχουμε κάνει, είμαστε τουλάχιστον στα 12 χρόνια. Αυτό το έχετε σκεφτεί όλοι, δεν γίνεται. Μάλλον όχι. Και τώρα θέλω να σας πω, με την ΑΟΣ,
τα χρόνια είναι μηδέν. Το πιάσατε τώρα αυτό. Μηδέν. Δηλαδή, κάνεις επανένωση με τα λεφτά που έχεις πάρει μέσα στους ΣΤΑΟΣ, τα ακουμπάς και λύθηκε. Και λέω, ποιος δεν το έχει καταλάβει ακόμα αυτό. Γιατί είναι πολύ απλά, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, άντε να ενώσουμε, ας πούμε, Θράκη, Μακεδονία. Κάνε ένα κόσμο, ας πούμε. Αυτό εδώ είναι φιλιαρία. Μετά λέμε πρακτικά. Πρακτικά, όταν θα πρέπει να συνειδηθούμε, είναι αυτό που μου εξηγεί μερικές φορές ο Θωμάς και έχει δίκιο. Βάζει ένα πανεπιστήμιο, το βάζει παντού. Βάζει μετά το τηλέφωνο και σου λένε ακούω γι' αυτό, ακούω γι' αυτό, ακούω γι' αυτό. Και αυτοί θεωρούν ότι είσαι στην Αθήνα, είσαι στο κέντρο, είναι όλοι μαζί. Τι χαρά, παιδιά, εμένα μου βάζετε η Κομοκινή, μου βάζετε Ορεστιάδα, μου βάζετε Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν είναι Θωμά. Θεωρούν ότι αυτά είναι μέσα στην ίδια περιοχή. Μόνο που όταν πληρώνει το τηλέφωνο δεν είναι στην ίδια περιοχή. Αλλά βέβαια σου δίνουν τα λεφτά για την ίδια περιοχή. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται όταν κάνουμε μια επανένωση. Άμα κανένας δεν σας δώσει οικονομική υπόσταση, αυτό που θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο του τύπου, θα σβήσει πράσινη γραμμή και είμαστε ενωμένοι, είναι μια κουταμάρα. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί όταν έχουμε μια οικονομική ανισορροπία, θα μου πείτε μα πώς γίνεται. Στην πραγματικότητα αυτό για να εξισορροπήσει το σύστημα χρειάζεται ένα χρόνο ακόμα και όταν το κάνετε συνειδητά. Αυτό αρκεί να κάνετε λίγο μαθηματικά στα δυναμικά συστήματα. Ακόμα και να εκπέμπεται και όλος να παίρνει, έχει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό θα κάνει έτσι. Εδώ λοιπόν που είμαστε έτσι, με την ΑΟΣ κάνει έτσι. Το πιάσω το αυτό. Ανεβαίνουν και οι δύο. Και εξισορροπούν την ίδια στιγμή. Γιατί τα μεγέθη της ΑΟΣ δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που χρειαζόμαστε την εξισορρόπηση. Είναι πολύ πιο ψηλά. Αλλά αυτό, αν το εμπεδώσουμε στο μυαλό μας, θα καταλάβουμε το εξής, ότι η ΑΟΣ, αν έχει ενεργοποιηθεί τόσο δυναμικά στην Κύπρο, δεν είναι μόνο για business. Είναι για στρατηγική απελευθέρωση. Και είναι αυτό που προβληματίζει την Τουρκία. Γιατί business στην περιοχή υπάρχουν πολλοί. Το θέμα είναι ότι έχετε λοιπόν ένα κράτος που το παίζει περιθωριακή δύναμη, το παίζει μάγκα στην περιοχή και δεν τα βγάζει πέρα με την Κύπρο. Αυτό δεν το έχετε σκεφτεί. Ένα τόσο μικρό νησί, τόσο μεγάλη. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορους στο ίδιο κύριο και να ξέρεις ότι η Κύπρος δίνει το παράδειγμα και για τα μικρά κατεχόμενα και για τα μεγάλα κατεχόμενα. Άρα, όταν είχαμε προβλήματα με το Καστελόριζο, λέγαμε το εξής. Άφησε το Καστελόριζο, κοίτα πρώτα τη Γάβρο, ξαναπήγε στο Καστελόριζο. Όταν έχεις προβλήματα με τη Θράκη, είναι άφησε τη Θράκη, πήγε σε την Κύπρο, θα ξαναπήγε τη Θράκη. Η Θράκη δεν είναι ελεύθερη. Παρόλο που υπάρχουν εφημερίδες που λέγονται έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν μόνο το ελεύθερο κομμάτι. Είναι η Αρμενία ελεύθερη. Φίλε μου. Κι όμως το Αρτσάχ δίνει το παράδειγμα στους Αρμένιους. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Για μας η Κύπρος είναι παράδειγμα για τους Ελλαδίτες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι, γιατί είμαστε και στη Θράκη, για να το εμπεδώσω. Άμα σας πω ότι μπορεί να απελευθερωθεί η Θράκη που είναι κατεχόμενη, θα μου πείτε όλοι, αποκλείεται. Άμα σας πω ότι μπορεί να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα στην Κύπρο, θα μου πείτε μπορεί. Μάλιστα θα πείτε και μακάρι. Άμα σας πω ότι οι Ισπανοί απελευθερώθηκαν μετά από 600 χρόνια. Είναι πάρα πολύ απλό. Κάντε μια απλή πρόσθεση. 1453 συν 600 κάνει 2053. Δεν έχουμε καν φτάσει στην περίοδο που ήταν απαραίτητη για να απελευθερωθεί η Ισπανία.
Κι όμως θεωρούμε ότι δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Από την αρχή δεν γινόταν, κι όμως έγινε. Άρα θα σας δείξω ο Τζόραν κάτι για να τελειώσω. Εδώ είμαστε εντός του τρίτου του κόσμου. Το βάζει τώρα. Τι ερώτηση θα κάνω. Να έχουμε καλύψει τα πάντα. Ο Πέριον, έρχομαι. Άρα, όχι για σένα, Χατήρη. Εδώ αυτό είναι η χάρτα του Ρίγα. Η χάρτα του Ρίγα, ο Ρίγας την έκανε για να μάθουν τι είναι. Οι Έλληνες και πού είναι ο Ελληνισμός. Άρα, εδώ σας έχω ζωγραφίσει ο Δημήτρης, έτσι να ζηλεύει η Βίκη, 1832, σας έχω βάλει την ελεύθερη Ελλάδα με την ΑΟΣ. Θα μου πείτε, είναι παράξενο να κάνω αυτό το πράγμα. Βέβαια, γιατί τότε δεν υπήρχε ΑΟΣ. Αν θα ήθελα τώρα να σας πω, εσείς που λέτε ότι είμαστε χάλια αυτή την περίοδο, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ανταλλαγή. Εντάξει, αυτή που είναι το 2014, να τους πάμε στο 1832, και αυτή που είναι το 1832, εφόσον εντάξουν, δηλαδή, αντέχουν, θα έρθουν εδώ. Ξέρετε πόσο χαρούμενοι θα ήταν. Γιατί θα σας δείξω λίγο για να σας βοηθήσω. Εξηγήστε μας όμως τι έχει ο χάρτης εκεί. Την ΑΟΣ και το... Ναι, ΑΟΣ, ναι. Ελλάδα μέχρι πού. Θεσσαλία, κλπ. Όχι ρε, Πελοπόννησο. Πότε Πελοπόννησο. 1832. Ωραία. Άρα, βάζουμε, θυμάστε τον χάρτη που απεσπεδόνται σιγά σιγά η Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι τους κολλάμε την ΑΟΣ, την ανάλογη της περιοχής. Ωραία. Άρα αυτό είναι το 1832. Αυτό είναι το 1863, το 1878, το 1913, το 1923, το 1947. Αυτό τώρα εσείς το βρίσκετε, εντάξει μωρά, κανονικό είναι. Άμα θέλετε και το βρίσκετε κανονικό, να σας δω πιο λίγο. Άμα σας αρέσει αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς σε εμάς μας αρέσει το άλλο. Το ερώτημα λοιπόν σας το ξαναδείχνω, δεν το έχω εδώ, θα το αφήσω έτσι. Όταν το βλέπετε αυτό, αυτό είναι το τετραπλάσιο της Ελλάδος. Και πάνω σε αυτό το τετραπλάσιο της Ελλάδος έχουμε βγάλει οικόπεδα που είναι πιο μεγάλα από το Ευαδόν μας. Άρα εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν βγει τα οικόπεδα. Πώς να είσαι χαρούμενος, ρε παιδί μου. Άρα, αρκετή χαρά για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις αντοχές. Αν η διάρκεια είχε ένα διαφορετικό ύφος, είναι απλώς επειδή έχουμε... Θα κάνουμε ερωτήσεις, να είσαι. Σωστά. Πώς μπορεί. Από τα κέρδη της εκμετάλλευσης.